Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα. Αργήσαν αυτοί. Πρώτη φορά έρχουν να βγουν. Ναι. Όσο πάνε και είναι πιο ρεξάδι για εκπομπή. Ε? Ας κάνουν και το δικό μας. Καμιά ώρα, καμιά μέρα. Δεν πειράζει. Λες. Βέβαια. Λοιπόν, Δευτέρα 22 Ιουνίου. Στον απόϊχο των αναμετρήσεων του Σαββάτου που νομίζω Χρήστιαν δεν ασχολείται κανένας γιατί όλοι ασχολούνται με την Τετάρτη. Ναι, αλήθεια είναι αυτό που λες. Και λογικό είναι. Αυτό που διακυβεύεται την Τετάρτη είναι πολύ πολύ μεγάλο και για ΠΑΟΚ και για Άρη φυσικά αλλά και για Ολυμπιακό και για ΑΕΚ. Έχουν βγει οι διαιτητές εδώ και λίγη ώρα. Να τους αναφέρουμε μία για όσους δεν ήταν συντονισμένοι πριν στο Σταύρο και στον Μπάμπη. Λοιπόν, Ολλανδοί και οι δύο, έμπειροι και οι δύο, στην κατηγορία Elite και οι δύο, τους λες και από τους κορυφαίους. Όχι σαν τους δικούς μας τους κορυφαίους. Μία ο Τζίλος, μία ο Παπαπέτρου, μία ναι. Ο αυτό. Εντάξει, κοίταξε, τον Κάιπερς τον ξέρω κιόλα. Τον άλλο δεν τον ξέρω. Που είναι στον Άρη. Αλλά εντάξει, ο Κάιπερς είναι πολύ γνωστός. Έχει παίξει σε πάρα πολλά παιχνίδια και Champions League κτλ. Ο άλλος έχει παίξει αυτός Champions League και τέτοια. Είναι... Ας τα πάρουμε χρονικά. Ναι. Άρης και Άρη. Καταρχήν, πριν πούμε αυτό. Βεβαίως. Πριν πούμε αυτό, πέζω, επειδή έχουμε και διαγωνισμό, αλλά έχουμε και τους χορηγούς μας, να ξεκινήσουμε με αυτό. Καταρχήν, για όλους εσάς έχουμε ένα δωράκι. Βασικά για τους φίλους του Άρη είναι σήμερα το δώρο. Αντίστοιχα έχουμε και άλλες μέρες και δώρα από την boutique του ΠΑΟΚ. Σήμερα έχουμε από την boutique του Άρη όμως μια μπάλα υπογεγραμμένη, επίσημη, με τις υπογραφές όλων των παικτών του Άρη. Προσφορά από την boutique του Άρη, από την Άρης Boutique. Μπορείτε λοιπόν με ένα απλό μηνυματάκι να μπείτε στην διαδικασία της κλήρωσης. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο αποστολή στο 54222. Μόλις 62 λεπτά είναι το κόστος του μηνύματος μαζί με το ΦΠΑ. Επαναλαμβάνω, μία μπάλα Άρης FC προσφορά από την boutique του Άρη με τις υπογραφές των ποδοσφαιριστών του Άρη επάνω σε αυτήν. FM και ενώ όνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54222. Μαζί μας Arena Rapid. Το Arena Rapid είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής για πρωταθλητές, 100% φυσικό προϊόν για μέγιστες επιδόσεις και δυνατές εμπειρίες στο σεξ. Απόλυτα ασφαλές, χωρίς παρενέργειες και είναι κατάλληλο και για διαβητικούς. Περιέχει ένα μείγμα από φυσικά διαγερτικά που ενισχύουν τη λίμπιντο, δίνοντας ταυτόχρονα ενέργεια και ευεξία στον άνδρα. Γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ, μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα φαρμακεία, αλλά βεβαίως και με παραγγελίες ιντερνετικά. Αλλά αν πας και το ζητήσεις στα φαρμακεία, νομίζω είναι το καλύτερο από όλα. Είπαμε είναι και συμπλήρωμα διατροφής. Έτσι, συμπλήρωμα διατροφής. Στην ενέργεια και όχι μόνο στο κρεβάτι, στον καναπέ ή όπου βολεύει το καθένας. Έτσι. Χρήζανε. Έτσι. Η Ιντερβέντ είναι μαζί μας, επίσημος χορηγός στη Super League και φέτος και τα επόμενα χρόνια. Κλείνει 30 χρόνια φέτος ζωής η Ιντερβέντ. Κορυφαία πλατφόρμα και για στοίχημα και για καζίνο. Για live καζίνο, εκατοντάδες παιχνίδια slots από 10 διαφορετικούς καζίνο providers και φυσικά ό,τι κινείται στον αθλητισμό, το ποδόσφαιρο είναι γενικότερα στο επίκεντρο, δεν έχει μπάσκετ, δεν έχει αθλήματα σε κλειστούς χώρους ακόμα. Πάρα πολλές επιλογές, όλες φυσικά οι επιλογές για cash out, live streaming, όλα αυτά από την Ιντερβέτε. Λοιπόν, Άρης ΑΕΚ, 37χρονος Ντάνι Μακέλι. Με βοηθούς τον Μάριο Ντίξ. Ντίξ, όχ. Και Χέσελ Στέξτα. Ένα Ντίξ και ένα Χέσελ έρχεται. Στέξτα. Αυτή είναι η τριάδα. Ο Διαμαντόπουλος, τέταρτος διαιτητής. Ντροπή έσχος. Να σηκώνει τη σημαία. Τη σημαία λέω, όχι τη σημαία. Και να λέει και στους διαιτητές, φίλε. Τι να λέει τους διαιτητές. Να τους λέει. No foul. Ναι, καλά. Περιμένει τώρα ο Διαμαντόπουλος, σφαγέας. Λοιπόν, Γιώακιμ Κάμφιους στο ΒΑΡ. Και βοηθός του ο Πολυχρόνης Κωνσταράς. Αυτός... Προφανώς ξέρει καλά αγγλικά. Πολυχρόνης. Αυτός ο βοηθός δεν είναι αυτός. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι οι διαιτητές για το παιχνίδι. Πες τα παιχνίδια που έχει. Α, τα πω εγώ, τα έχω μπροστά μου. Λίβερπουλ Ατλέτικο 2-3. Σάλτσμπουργκ Λίβερπουλ 0-2. Ντόρτμουντ Ίντερ 3-2. Ολυμπιακός Μπάγεν 2-3. Ατλέτικο Γιουβέντους 2-2. Young Boys Ερδόστερας 2-2. Τα φετινά. Και έχει παίξει Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο παρελθόν. Ριέκα Ολυμπιακός 0-1. Ολυμπιακός Μπεσίκτας 1-1. Ολυμπιακός Ντρινιόπρ 2-2. Μίτιλαντ Παναθηναϊκός 1-2. Και Αστέρας Τρίπολης Παρτιζάν 2-0. Έχει σφυρίξει ο συγκεκριμένος, ο οποίος είναι όντως από την κατηγορία που πρέπει να είναι ένας διαιτητής
σε αυτό το επίπεδο. Είναι Ολλανδός και ελπίζουμε πραγματικά να μην δώσει κανένα δικαίωμα προκατάληψη με το συγκεκριμένο. Δεν μπορούμε να έχουμε. Είναι νομίζω αυτονόητο για όλους αυτό. Είτε είσαι Άρης είτε είσαι ΑΕΚ, για τον συγκεκριμένο προκατάληψη δεν νομίζω ότι μπορεί να έχεις. Έτσι. Όπως θα είχες με έναν Διαμαντόπουλο, αν σφύριζε, ή έναν Καραντώνη. Ναι. Πριν πάμε στο διαιτητή του αγώνα του ΠΑΟΚ, ρωτάει πολύ καλός φίλος, θα σας πω στο διάλειμμα ποιος είναι. Ναι, ναι. Η ΕΠΟ καλά έκανε σήμερα. Είναι καλή. Συγγνώμη, ρε παιδιά, τι να πούμε. Είναι καλή σήμερα η ΕΠΟ. Αυτονόητο. Ρωτάει είναι. Ο φίλος. Αυτονόητο είναι αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη, να πούμε ευχαριστώ στην ΕΠΟ που δεν ξεφτυλίστηκε επί 10. Έχει ξεφτυλιστεί μόνο επί 8. Καλά πλάκα κάνουμε τώρα. Το αυτονόητο που έβαλε ξένους διαιτητές. Ξένοι διαιτητές καταρχήν έπρεπε να παίζουν και σε όλα τα παιχνίδια για τον playoff. Αλλά εντάξει, ήταν η Κανταρίνα που λέγει ο Κούσης. Γι' αυτό το λόγο. Τα φιλιά μου στον Κώστα. Ξένος διαιτητής, φίλε που ρωτάς, ξεφτυλίζεται η ΕΠΟ όταν μου βάζει στο Άρη ΣΑΕΚ τον Καραντώνη και με σφάζει. Όταν μου βάζει στο ΑΕΚ Άρης τον Ευαγγέλου και με σφάζει. Όταν με βάζει στο Ολυμπιακό Άρης τον Τζοβάρα και με σφάζει. Τα αυτονόητα δεν γινόντουσαν με τη μαμά εταιρεία. Κάνει λάθος. Κάνει λάθος. Αυτή τη στιγμή γίνονται χειρότερα από αυτή την ΕΠΟ που την υπερασπίζεστε. Και θέλετε να ανοίξω αυτή την κουβέντα τώρα. Έχετε όλοι οι παοξίδες και όλοι οι αεκτζίδες και αυτό είναι η ενοχή σας και υπερασπίζεστε την ΕΠΟ. Και αυτό που έγινε για μένα, αυτό που έγινε την Παρασκευή είναι η μέγιστη ξεφτύλαξη. Γιατί? Γιατί ψηφίσανε να μην έχει κόσμο και μετά όταν είδαν τις αντιδράσεις βγάλαν διαρροή ότι δεν ψηφίσαμε. Και το 13-3 πώς βγήκε? Και δεν είχαμε ψηφίσει για κόσμο ή όχι κόσμο. Είχαμε ψηφίσει για το αν θα στείλουμε έτοιμα ή όχι. Και η μεγαλύτερη ακόμα ντροπή είναι ότι ο Λισάνδρου και ο Γκαγκάτσης, που την προηγούμενη μέρα, την Πέμπτη, ήταν υπέρ του κόσμου, αυτά λέγατε, στην ψηφοφορία ψήφισαν απόν. Δηλαδή δεν είναι φοβερό, δεν είναι υποκριτικό καταρχήν πέρα. Συνεχίζει ο καλός φίλος, είναι και φίλος, θα ξέρεις. Καλά σε κάνει. Το χαρακτηρισμό δεν τον υιοθετούμε. Εγώ, εσένα. Όχι, καλά σε κάνει ΕΠΟ. Α, καλά με κάνει ΕΠΟ. Και έτσι το βγάλαμε τσαμπουκά. Είναι η τετραλογία μηνυμάτων. Λοιπόν. Μάλιστα, καλά με κάνει ΕΠΟ. Λοιπόν. Το ξέρω, φίλε, ότι είστε ένα και το αυτό. Ότι είστε ένα και το αυτό με την ΕΠΟ, με το δικό σας άνθρωπο. Αλλά κάποια στιγμή ο δικός μας άνθρωπος θα γυρίσει εδώ πέρα. Θα γυρίσει. Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να μείνει στην Αθήνα. Θα γυρίσει. Πάμε. Λοιπόν. Ποιος είναι ο Ολλανδός ρέφερι που σφυρίζει το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ? Μπιόρν Κάιπερς, 47 χρονών. Μεγαλούτσικος. Εντάξει. Πολύ έμπειρος. Γνωστός. Σάντερ Φαν Ρέκελ, πρώτος βοηθός. Έρβιν Ζέινστρα. Ζέινστρα. Ο δεύτερος. Τέταρτος ο Παπαπέτρου. Και στο ΒΑΡ Πολ Φαν Μπέκεν. Και Ιορδάνης Αυτσόγλου. Πάρα πολλές αναμητρίες που έχει σφυρίξει στην καριέρα του και τελικούς Ολλανδίας και γενικότερα μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Φέτος σφύριξε στο Μπενφίκα Σαχτάρ. Ο άλλος έχει πιο πολλά φέτος, βλέπω. Στο ανώτερο, ναι, επίπεδο. Μπενφίκα Σαχτάρ 3-3 για το Europa. Ίντερ Μπαρτσελώνα 1-2. Αστέρας Μπάγερ 0-6. Καλά πρέπει να πέρασε εκεί. 1-2 ή 2-2. Ίντερ Μπαρτσελώνα 1-2. Εγώ το έχω 2-2 εδώ. Δεν πειράζει. Μικρή σημασία έχει. Ναι. Σφύριξε στο Ίντερ Μπαρτσελώνα. Λιόν Μπενφίκα 3-1 και Σλάβια Πράγα Ντόρτμουντ 0-2. Σε παιχνίδια πάντως έχει σφύριξει παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ένα παιχνίδι το οποίο το είδαμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. ΠΑΟΚ Σάλκε 2-3. Ναι. Και έχει σφύριξει δύο παιχνίδια του Ολυμπιακού. Ένα τρίμπαλο από την United. Και πάλι Σάλκε 1-0. Άρα είναι με τη Σάλκε ο συγκεκριμένος. Έχει κερδίσει και τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ με τη Σάλκε. Εντάξει, είναι δύο πολύ έμπειροι διαιτητές. Και του επίπεδου που πρέπει να είναι σε αυτό το επίπεδο, όχι καραντώνιδες και τα λοιπά. Αλλά βάζουμε αυτόν τον διαιτητή τώρα στο Βικελίδης, γιατί αυτός δεν σηκώνει μίγα στο σπαθί του. Φυσιολογικό είναι, αφού βάλαμε αυτόν που του πίεσαμε τα. Γιατί άμα έμπαινε στον Ολλανδό και του πίεζε, δεν ξαναάρχιζε το μάτς. Δεν επιβεβαιώθηκε, εγώ πιστεύω τον πρόεδρο. Δεν έγινε τίποτα. Ούτε πίεση. Δεν ήταν εκεί. Τίποτα, δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε τίποτα. Άλλη μία πλεκτάνη εναντίον του Προέδρου. Μάλιστα. Με τα άσπρα μαλλιά που φωνάζει αν δεν πώς.
Ναι. Σε κάθε περίπτωση πάντως το έλεγα και το βράδυ του Σαββάτου. Πρέπει να πείτε και ένα ευχαριστώ στο μεγάλο Άρη, ρε παιδιά. Να πείτε στο μεγάλο Άρη να ευχαριστώ. Μπορεί να σας δώσει εκατομμύρια ευρώ. Κάθε μέρα τον σταυρό μας κάνουμε. Τι λες τώρα. Μπράβο. Μπορώ ευχαριστώ για το μεγάλο Μπράβο. Άρη. Πάντως σε αντίθεση με σένα που το σημειώνεις, αρκετοί συνοπαδοί σου κτλ. Δεν έχουν πει μια καλή κουβέντα ίσα-ίσα. Δεν είμαι οπαδός, Κρίστα. Είμαι δημοσιογράφος. Και ξεφτιλίζονται αυτοί. Ο ένας βγήκε πριν εδώ πέρα στο Σταύρο, ο οποίος δεν του αρέσει αν βγαίνω εγώ και μιλάω, αν βγαίνει ο Ντρούλινγκ, αν βγαίνει ο Νίκος ο Παπαδούς, δεν του αρέσει να μιλάμε εμείς για αυτά που λέμε. Ο οποίος έλεγε ότι θα ανοίξω τα πόδια την Πέμπτη ή την Παρασκευή, βγήκε στο Νικολάκη και στο Μοσχοβίτ και έλεγε ότι θα ανοίξω τα πόδια στην ΑΕΚ. Αυτός βέβαια που ξεφτυλίστηκε, ο συγκεκριμένος, βέβαια θα τον κάνω σποτάκι, αυτός που ξεφτυλίστηκε σήμερα βγήκε να πει να υπερασπιστεί το ΣΥΡΙΖΑ για το σποτάκι. Κατά του δημοσιογραφικού κόσμου. Δεν έχουν καταλάβει όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι υπερασπίζονται σποτάκια, πρακτικές, λαϊκισμούς, ανάλογα με το που είναι τοποθετημένοι κομματικά, δεν έχουν αντιληφθεί ότι αυτά πάντα γυρίζουν μπούμεραγκ. Και όπως έλεγα και στους συναδέλφους στο διάλειμμα, γιατί δεν είπε ο κύριος αυτός και όλοι αυτοί που υποστηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τον ΠΑΟΚ αυτή την περίοδο, ότι και το Open πήρε χιλιάδες ευρώ. Και η Αυγή πήρε. Χρήστε, δεν μην και το SDNA πήρε. Είναι μια μέρα και το Έθνος πήρε. Ναι. Όχι. Εάν πήρε, κοιτάξτε τώρα. Κάνουμε ένα γενικό σχόλιο και μετά τα βάλουμε όλα στη γη. Εάν πήρε το Open το 1 πέμπτο από ό,τι πήρε ο Ευαγγελάτος ή το 1 τέταρτο. Τα πήρε όμως. Πήρε και αυτό. Ναι, αν πήρε το 1 τέταρτο. Τι σημασία έχει, να μην έπαιρνε καθόλου. Άμα θέλει να δεν είναι. Έτσι, Χρήστε, δεν είναι έτσι. Ωραία, και εμείς πήραμε 5.000 στο Λίμπερο. Η κυβέρνηση έπρεπε ήδη να βγάλει τη λίστα. Μια χαρά. Η κυβέρνηση να πάρει τη λίστα, αλλά αν ο Κυριακού. Για ποιο λόγο να μην βγάλει τη λίστα, θα σου πω, όχι, να τη βγάλει. Πώς θα πήρε το κάθε μέσο. Εγώ θέλω να τη βγάλει. Εγώ θέλω να τη βγάλει. Θα σου πω το εξής όμως. Αν ο Κυριακού, ο Αλαφούζος, ο Μαρινάκης, ο Σαββίδης πήρανε διαφήμιση, δεν είναι δυνατόν ένα κόμμα το οποίο μέχρι πρώτην ήταν κυβέρνηση να στοχοποιεί το σύνολο του δημοσιογραφικού κόσμου. Αν οι εφοπλιστές καναλάρχες πήρανε διαφήμιση. Δεν φταίει ο δημοσιογράφος του Μέγκα, φίλε, που θα τρέξει το ρεπορτάζ και έτσι οπλίζουν το χέρι εναντίον του. Εννοείται πως δεν φταίει. Δεν φταίει ο δημοσιογράφος του Open. Αυτή την κουβέντα κάνω. Εγώ αυτή την κουβέντα κάνω. Του είπα ότι κακώ δεν έχουν βγάλει τη λίστα για να μην αυτό το θέμα σέρνεται εδώ και εβδομάδες. Εγώ κάνω την κουβέντα γιατί είναι ο κλάδος μου. Και λέω, εγώ παραδείγματος χάρη δεν έχω πάρει ευρώ στο All About Aris. Δεν έχω πάρει ευρώ πουθενά. Δεν γίνεται να με στοχοποιείς εμένα. Δεν γίνεται όμως να στοχοποιείς και ανθρώπους μέσων που έχουν πάρει πολλά χρήματα. Δεν φταίει ο ρεπόρτερ του Sky που είναι στο δρόμο και δεν είναι από τους μεγάλο τέτοιους οι οποίοι θα συνεννοηθούν, θα κάνουν, θα ράνουνε να φάει καμιά κοτρώνα στο κεφάλι τώρα. Ή του Mega ή του Open ή τη ΣΕΡΤ ή οπουδήποτε. Δεν γίνεται να βάζει τον δημοσιογράφο να παίρνει χρήματα και δεν βλέπω όλους αυτούς που είπαν ότι είναι ρατσιστικό το σχόλιο του Λούλη, πώς τον λέγανε, ναι, αυτό τον ηθοποιό που τι είπε, ότι είπε την κοπέλα μπαίνουμε σπίτι και ήταν ρατσιστικό το σχόλιο αυτό. Εντάξει, δεν βλέπω εδώ τώρα κανένα ρατσισμό κατά ενός κλάδου μεγάλου και συνολικά για όλους. Δεν βλέπω. Μια χαρά. Και βλέπω το υπερασπιζόμαστε. Αν είμαστε εσείς δεν το υπερασπιζόμαστε. Αν είμαστε Νέα Δημοκρατία το ξεφωνίζουμε. Εγώ λοιπόν αφήνω τους καναλάρχες που είναι μονίμως ευνοούμενοι όλα αυτά τα χρόνια και να ξέρετε έχουν πάρει πολλά περισσότερα που δεν τα έχετε καταλάβει και δεν τα έχουμε καταλάβει, αλλά δεν γίνεται να στοχοποιήσει όλο το δημοσιογραφικό κόσμο και να τσουβαλιάζεις τους πάντες, ναι, γιατί ναι. Ούτε εγώ ούτε ο Στέργιος πήραμε παράδειγμα. Ωραία. Πήρες εσύ τίποτα και δεν το ξέρω. Πάμε λοιπόν και στο άλλο, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν βγάζει τη λίστα με τα πόσα χρήματα πήρε ο καθένας. Θεωρώ και πιστεύω και το σημειώνω και το φωνάζω ότι πρέπει να βγει η λίστα με τα πόσα χρήματα είναι πήρε ο καθένας. Είναι πιο σοβαρό αυτό από το σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, δεν είναι πιο σοβαρό. Είναι πιο σοβαρό, Χρήστε. Το ένα στοχοποιεί, το άλλο έχει πάρει κάποια χρήματα, έχουν γιατί πάρει χρήματα. Προφανώ έχει λερωμένη τη φωλιά τη η Νέα Δημοκρατία, αν έχει δώσει γιατί έχει σε έναν αλφα εκδότη 800.000 ευρώ και στον άλλο έχει δώσει 50. Ναι. Και 30 και σε site pascalitsa.blogspot.com μπορεί να πήρε τα δεκαπλάσια το Λίμπερο. Ποιο το κρίνει, το ποιο το κρίνει και ποιο τα μοιράζει, να πει σε ένα βγάλει θέμα. Λοιπόν τη λίστα, αφού είσαι τόσο κυβέρνηση που αγαπά τη διαφάνεια, βγάλει τη λίστα. Εντάξει, γιατί τώρα δικαιολογίε εναλογιστούν ναι, οι πληρωμέ και να λέει ο πρωθυπουργό ότι δεν θα βγάλουμε τη λίστα. Αλλά να λέει ο εκπρόσωπο τύπου ναι, θα τη βγάλουμε μόλι ολοκληρωθεί ο έλεγχο ποιότητα. Ναι, αλλά κοίταξε εντάξει, πού πήγαμε τώρα. Από την ουσία του θέματο του αν έκανε κάποια δουλίτσα αυτό το σποτάκι του μένου ασφαλή, που έκανε και κάποια δουλίτσα. Γιατί πέρα από αυτούς που πήραν χωρίς να το αξίζουν, υπήρξε και μια
ενημέρωση του κόσμου που έπρεπε να υπάρχει. Είδες, μιλάμε τώρα πέρα, να πάμε, πέρα να πάμε στην ουσία, πάμε στοχευμένα σε αυτό που θέλει να πάμε ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το αν πήραν η λίστα είναι του ΣΥΡΙΖΑ καθαρά. Επί της ουσίας όμως η επιτυχία στο κομμάτι του μένουμε ασφαλείς στη χώρα μας πάει πίσω. Και να σου πω και κάτι. Όταν υπάρχει ένα ακόμα θέμα μέσα στο Σαββατοκυριακό. Η γυναίκα του Υπουργού που παίρνει τηλέφωνα τους ανώτερους αξιωματικούς της ΕΕΠ για το αν θα παρακολουθούν τον δημοσιογράφο Στέργιο. Αν τα λέγαμε καλά. Γιατί και αυτό είναι για δημοσιογράφους το ένα που λες με λεφτά, αλλά και το άλλο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, η γυναίκα του έπαιρνε τηλέφωνο στον, της ΕΕΠ και του λέγε είναι στον 7ο όροφο, πάνε πιάστονα. Αυτά δεν βλέπω να ενοχλούν. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν. Και... Ο ρόλος μου, Χρήστα, δεν είναι γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε την Δημοκρατία, ούτε του ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, φίλε. Απλά επειδή αυτή τη στιγμή υπάρχει. Αν μπορείς να βρεις δύο, πολιτική... τρία μεγάλα, μικρά, δεν ξέρω, μέτρια ψεγάδια στο σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ, μπορούμε να μιλάμε δύο ώρες αν θέλεις. Όχι, το σποτάκι όμως... από το πρώτο δευτερόλεπτο στο τελευταίο είναι τραγικά απαράδεκτο και τσουβαλιάζει όλους τους δημοσιογράφους. Αυτό βέβαια, πρόσεξε, στην εποχή που ζούμε είναι καλό για πάρα πολλούς. Ο λαϊκισμός. Αλλά να ξέρεις, Στέργιο, ότι στοχοποιεί και σένα και εμένα και όλους. Εμένα δεν με στοχοποιεί κανένας, Χρυσάνθε. Λοιπόν, okay. Πάμε στο διάλειμμα γιατί έχουμε και συνεντεύξη σήμερα. Να μην πούμε εκτός. Είπαμε διαιτητές. Σχολιάσαμε λοιπόν το σποτάκι, σχολιάσαμε και αυτό του Κουρτσίδη το θέμα με την ΑΕΠ. Τα έχουμε πει όλα. Και της μίας πλευράς και της άλλης πλευράς. Έτσι όπως πρέπει να κάνει μια εκπομπή η οποία έχει όλες τις θέσεις, όλες τις απόψεις, όλες τις γνώμες. Καλησπέρα στο Βασίλη που προφανώς θέλει να μπει και στην κλήρωση για την μπάλα γιατί βάζει το επίθετό του και γράφει καλησπέρα του και την Όμαυρο Λαγκαδά. Λαγκαδά, ωραία. Μάνταλε, σε περιμένουμε. Το Μάνταλο. Για να τον αποθεώσουμε προφανώς. Θα τα πούμε και αυτά για το Μάνταλο. Καλησπέρα και στο Σωτήρη που έστειλε μήνυμα για την μπάλα. Λοιπόν, υπενθύμηση λέω, Χρήστα, για ποια μπάλα μιλάμε. Μιλάμε για μπάλα, υπογεγραμμένη Άρης FC, επίσημη μπάλα του Άρη από την μπουτίκ του Άρη με υπογραφές όλων των ποδοσφαιριστών της ομάδας. FM κοινό όνομα τεπώνυμο οπωσδήποτε στο 54222, χρέωση 0,62 λεπτά του ευρώ μόνο, είναι και ο ΦΠΑ μέσα, δεν πληρώνεται κάτι άλλο. Έτσι. Αυτά, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με την πρώτη συνέντευξη, αν όλα πάνε καλά. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Κληρώνουμε μία μπάλα από την μπουτίκ της ΠΑΕ Άρης, υπογεγραμμένη με όλες τις υπογραφές των ποδοσφαιριστών της ομάδας. FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54222. Έχω και μια συλλεκτική φανέλα ΠΑΟΚ μέσα στο ντουλάπι, Στέργιο, για την κληρώσουμε τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, και αυτή. FM κενό, ονοματεπώνυμο, στο 54222. Θα πάμε στο πρώτο καλεσμένο μας για σήμερα. Να σχολιάσουμε για ένα πρόσωπο της επικαιρότητας, Χρυσάνθη, αν μη τι άλλο. Και όχι μόνο. Όχι μόνο. Εντάξει, έχουμε μαζί μας τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό Πλέον Άγγελο Ζαζόπουλο. Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα σας. Τι κάνεις, καλά είσαι? Δόξα τω Θεώ, εσείς? Καλά είμαστε κι εμείς. Ξεκούρες αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο λόγω εθνικής κορονοϊού κτλ. Δεν έχει ιδιαίτερη δουλειά για σας? Παραξεκουραστήκαμε, νομίζω. Έχεις βρει κάποιο νέο χόμπι, τίποτα, να περνάει η ώρα ή... Μελέτη και βγει τώρα, πόσο να δεις κιόλας. Μαγειρεύω. Master chef. Ωραία. Λοιπόν, ο λόγος που σε καλέσαμε, Άγγελ, είναι ο εξής. Το Χρήστο Τζόλι, εμείς τον μάθαμε, η Τουπάο, η ρεπόρτερ και ο κόσμος γενικότερα, το 2014, αν δεν κάνω λάθος, ήταν μήνας Ιανουάριος ή Φεβρουάριος, όπου οι πιτσιρικάδες της K12 τότε κέρδισαν την Μπαρτσελώνα μέσα στην Ισπανία. Εντάξει. Μέσα στα παιδιά που είχες τότε στη διάθεσή του ήταν και ο Χρήστος Τζόλης, του οποίου οι εμφανίσεις γενικότερα εκείνη την περίοδο σε τουρνουά έβαλαν το όνομά του σε πολλά, έτσι, καρνέ, θα έλεγα, ομάδων. Έτσι έγινε υπό τη γνωριμία με τον Χρήστο Τζόλη και ασφαλώς νομίζω είσαι ο άνθρωπος και προπονητής που το ξέρει καλύτερα από όλους. Έχω την αίσθηση. Ναι. Φαντάζομαι χάρηκες πάρα πολύ όταν τον είδες να σκοράρει το Σάββατο, έτσι δεν είναι? Ναι, χάρηκα πολύ. Χαίρομαι και που ο κόσμος ανακαλύπτει ότι υπάρχουν παιδιά νέα που έχουν προοπτική, οπότε εισπράττουμε και εμείς αυτή τη χαρά και χαιρόμαστε διπλά. Τι παιδί είναι ο Χρήστος? Ο Χρήστος είναι ένα παιδί πολύ ανταγωνιστικό, ένα παιδί το οποίο έχει αποφασιστικότητα, βάζει στόχους, είναι ιδιαίτερα συγκροτημένος
είχε αρκετά ώριμους για την ηλικία του, παρότι το πρόσωπό του μαρτυρά πως είναι ακόμα παιδί. Έχει μια τελειομανία, έναν εγωισμό, που αυτά είναι χαρακτηριστικά που έτσι μπορούν να τον βοηθήσουν και στην πορεία, γιατί ξεκινάει το πιο δύσκολο ταξίδι αυτή τη στιγμή της περιπλάνησης στο χώρο του ανδρικού ποδοσφαίρου. Πάντως ήταν ένα παιδί που τα επιτεύγματά του στο αναπτυξιακό ποδόσφαιρο είναι άπειρα, αμέτρητα. Θα μπορούσα να λέω ιστορίες πολύ ώρα. Αυτά όμως δεν έχουν σημασία. Φαίνεται πως από ό,τι τον είδα, τον βλέπω και στην τηλεόραση τελευταία, έχει δυναμώσει κιόλας. Είναι ένα παιδί το οποίο μακάρι να είναι τυχερό, να είναι υγιής και να κάνει να φτιάξει πράγματα έτσι όπως τα έχει ο ίδιος στο νου του. Είναι, Άγγελε, το μεγάλο του προσόν η αίσθηση του γκολ που έχει, που μπορεί να κάνει γκολ από οποιοδήποτε σημείο και οποιαδήποτε στιγμή. Αυτό λένε οι προπονητές του. Είναι οξυδερκής, έχει αντίληψη του χώρου κυρίως εκεί μέσα στη μεγάλη περιοχή και έχει και απίστευτα ποιοτικά τελειώματα. Αυτά είναι τα σημαντικά έτσι χαρακτηριστικά που έχει και τον κάνουν να ξεχωρίζει. Φυσικά φαίνεται, παρότι το παιχνίδι ας πούμε είχε προχωρήσει όταν μπήκε και πάντα φάνηκε ότι ήταν έτοιμος, φαίνεται ψυχολογικά, φαίνεται ότι και στο κομμάτι των υποδοχών της συμμετοχικότητας μέσα στο παιχνίδι σιγά σιγά γίνεται όλο και καλύτερος. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι εκπαιδευμένος στα βασικά στοιχεία του ποδοσφαίρου. Άλλωστε νομίζω και ο Πάμπλο φέτος τον χρησιμοποιούσε στα αριστερά σε πολλούς αγώνες, δηλαδή δεν είναι ο center forward που θα κατασκηνώσει την περιοχή, θα περιμένει την μπάλα, ναι, παράδειγμα ο Πρίγιοβιτς, ναι, που ήταν τα ο κλασικός χώρο. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν φορ. Σωματομετρικά όμως αν το δούμε, θεωρώ ότι ήταν καλό το ότι για μια σεζόν αγωνίστηκε και ως αριστερός half extreme. Και μάλιστα ένα από τα επιτεύγματα είναι ότι από αυτή τη θέση πρέπει να σκόρει πάνω από 20 φορές στο πρωτάθλημα του 2019. Σωστά. Δηλαδή είναι ένα παιδί το οποίο ας πούμε, το ψάχνει, τον γκολ του αρέσει να σκοράρει και το έκανε ας πούμε και από αυτήν τη θέση. Και μάλιστα δεν είναι τελειόφυτος ας πούμε της K19, ήταν η πρώτη του σεζόν στην K19. Ναι, γιατί υπήρχε και ένα διάλειμμα που πήγε στη Γερμανία και επέστρεψε. Όχι, εννοώ ηλικιακά. Α, ηλικιακά, ναι, έχεις δίκιο, ναι. Ηλικιακά, δηλαδή για παράδειγμα όταν ο Κλάους και ο Κουλούρης πέτυχαν 27 και 25, 23 αν δεν κάνω λάθος γκολ στο πρωτάθλημα της K19, ήταν τελειόφυτη. Ναι, ναι, ναι. Ήταν στο τελευταίο του έτος, ενώ ο Χρήστος είναι στην πρώτη χρονιά. Ξέρετε, εμάς τους προπονητές αυτά των αναπτυξιακών ηλικιών, αυτά είναι δείγματα, γιατί μπορούμε και συγκρίνουμε βλέποντας την σημερινή εικόνα και την εξέλιξη που μπορεί να έχει ένας αθλητής. Γιατί κάθε καινούργια εμπειρία πρέπει να τη ζήσει ο αθλητής, δεν μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να είναι απόλυτα έτοιμος. Θεωρείς, Άγγελε, για μένα αυτό είναι το βασικό ερώτημα για τα παιδιά αυτά, στα 17, στα 18, στα 16. Θεωρείς ότι ξέρει ο Χρήστος και το περιβάλλον του ότι ο δρόμος είναι ακόμα πάρα πάρα πολύ μακρύς και ανηφορικός? Γιατί το ταλέντο μπορούμε να μιλάμε πολύ ωραία. Μια οικογένεια εξαιρετική, η οποία ήταν από πίσω από τον Χρήστο συνεχώς. Όπως κάνουν βέβαια πολλοί γονείς, αλλά το παιδί είναι από την Πεντάλοφθα Θεσσαλονίκης, από τα 8 του χρόνια ήταν στην Ακαδημία, συνεχώς πρέπει ο πατέρας και η μητέρα να είναι από πίσω, καταλαβαίνετε. Τους αξίζουν συγχαρητήρια. Θεωρώ από τις δηλώσεις, καταρχήν επειδή τον γνωρίζω χρόνια, νομίζω ότι είναι ένα παιδί το οποίο ξέρει που βρίσκεται και που πατάει. Το είδα και στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι. Αυτά που σας είπα εγώ, αυτά είπε και ο ίδιος. Θεωρεί ότι το να του δίνεται η ευκαιρία να αγωνίζεται είναι πολύ σημαντικό.
Επίσης είναι κάτι το οποίο δεν το περίμενε στη διάρκεια της σεζόν. Θεωρώ ότι η διακοπή του λόγω του κορονοϊού κιόλας τον έριξε στην πρώτη ομάδα, και επειδή είναι, η προσαρμοστικότητά του είναι καλή, μπόρεσε να κερδίσει τον προπονητή, που και αυτό το αξίζουν συγχαρητήρια που τον χρησιμοποιεί. Και είχα την αίσθηση και από την πρώτη την εμφάνιση ότι θα έκανε κάτι θετικό. Φαίνεται όμως ότι ήταν πολύ αγχωμένος εκείνο το παιχνίδι. Περίμενα όμως ότι θα κάνει κάτι σημαντικό σε αυτά τα παιχνίδια που του δίνεται η ευκαιρία να αγωνιστεί, γιατί βλέπω ότι πολλές ομάδες στα play-off αρχίζουν και με την ευκαιρία των 5 αλλαγών αρχίζουν και χρησιμοποιούν κάποια από αυτά τα παιδιά που έχουν, και αυτό είναι ευχάριστο, και πρέπει τα παιδιά να είναι έτοιμα για να αρπάξουν την ευκαιρία. Τώρα, από εκεί και ύστερα θα παίξει όλο το πώς θα σχεδιαστεί η νέα ομάδα. Θεωρώ εγώ στο ποδόσφαιρο ότι το κράμα νέων και έτσι έμπειρων ποδοσφαιριστών είναι πάντα ο οδηγός. Ελπίζω πως θα αρπάξει την οποιαδήποτε ευκαιρία, όποια και αν είναι η τύχη του, η άμεση. Ναι. Ναι, είναι γεγονός πως δεν μπορούμε σε ομάδες σαν τον ΠΑΟΚ ή στις μεγάλες ομάδες να μπορέσει να έτσι να πρωταγωνιστήσει απευθείας ένας νεαρός αθλητής, γιατί πρέπει να επιβληθεί σε κάθε φάση, σε κάθε παιχνίδι, και αυτό είναι δύσκολο, γιατί δεν μπορεί να έχει σταθερότητα σε αυτή την ηλικία ένας αθλητής. Βέβαια, ο Χρήστος είναι ένα παιδί το οποίο πιθανά έχει κάποια προσόντα παραπάνω σε υψηλό βαθμό, και του εύχομαι να καταφέρει να εντυπωσιάζει. Δεν νομίζω ότι ήταν ένα δείγμα αυτό που πήραμε που θα σταματήσει. Αν είναι υγιής, θα γίνει ένας σκόρερ που θα παίξει σημαντικό ρόλο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και υγιής και τυχερός να είναι, όπως όλα τα παιδιά. Θα μπορούσαμε, Άγγελ, να μιλάμε για πάρα πολλή ώρα. Δηλαδή, να αρχίσω να σου λέω ονόματα παιχτών που είναι στην ΚΑΠΑ 19 φέτος ή που ήταν ή που είναι δανεικοί φέτος. Γιατί ξέρεις, νομίζω το 95% των παιδιών που είναι στον ΠΑΟΚ από 15 τώρα μέχρι 17, 18, 19 δεν θα το κάνουμε. Ίσως σε μια άλλη εκπομπή πολύ πιο χαλαρή. Όχι, όχι, όχι. Δεν το κάνουμε. Υπάρχει πάντως... Μακάρι να μπορώ να συστήσω όλα τα παιδιά. να πηγαίνουν καλά και να μπορώ να μιλώ για αυτά, γιατί η ικανοποίηση που έχουμε όταν βλέπουμε εμείς έτσι... Δηλαδή τώρα μιλάμε για γκολάρα αυτή η προχθεσινή, έτσι. Όντως, ναι. Είναι χαρά μας να μιλάμε για παιδιά με τα οποία έχουμε συνεργαστεί, με τα οποία τα συναντήσαμε σε πολύ μικρή ηλικία και βλέπουμε τώρα ότι μεγάλωσαν. Υπάρχει πάντως η αίσθηση και η απόφαση του ΠΑΟΚ ότι θα πάει τουλάχιστον σε επίπεδο προετοιμασίας σε 5, 6, 7 παιδιά από την ΚΑΠΑ 19, ή παιδιά που παίξανε φέτος δανεικοί σε άλλες ομάδες. Μακάρι να συμβεί, και μακάρι από τα 9, θα πω εγώ, τα 4 να είναι όχι απλά μέλη του ρόστερ, Άγγελε, να είναι ενεργά μέλη της ομάδας. Γιατί το να είσαι ο 25ος δεν λέει και τίποτα πολλές φορές στο ρόστερ. Ναι, ναι, σίγουρα είναι μια έτσι αρχή. Ελπίζω να το εκμεταλλευτούν τα παιδιά. Κάπως έτσι λειτουργεί ο χώρος του ποδοσφαίρου. Είναι σκληρός, πρέπει να είσαι ανταγωνιστικός και να μάθεις να κερδίζεις συνεχώς. Άγγελε, για να πάμε λίγο και στο κομμάτι με το οποίο ασχολείσαι τώρα, στις εθνικές ομάδες, πώς ακριβώς λειτουργείτε για να επιλέξετε τα παιδιά από όλες τις ομάδες για να στελεχώσετε αυτά τα τμήματα, όχι μόνο στο τμήμα, στην ομάδα που είσαι εσύ τώρα, αλλά γενικότερα στο αναπτυξιακό πρόγραμμα που υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν είναι και τόσο εύκολο, έτσι. Γιατί το λέω αυτό? Έχετε να κάνετε με μπαμπάδες σε αυτές τις ηλικίες και νομίζω ότι παίζει το ρόλο του. Παίζει το ρόλο του και αυτό ακόμα. Ναι, κοιτάξτε τώρα. Όσον αφορά την ΕΠΟ, υπάρχει η πρώτη αρχή, γίνεται περίπου στην ΚΑΠΑ 14, όπου
Υπάρχει ένα πρωτάθλημα μεικτών ομάδων. Τον ΕΠΣΜ. Της ΕΠΣΜ με την ΕΠΣ Θεσσαλίας, λέμε παράδειγμα τώρα, που παίζουν. Ακριβώς, ακριβώς. Από εκεί γίνεται έτσι μια πρώτη επιλογή. Γίνονται camp, γίνονται τριήμερα προπονήσεων. Η αλήθεια είναι ότι λόγω κορονοϊού, επειδή συνήθως αυτά γινόντουσαν άνοιξη, φέτος δεν υπήρχε δυνατότητα να γίνουν αυτές οι δραστηριότητες φέτος. Η ΕΠΟ φέτος καθιέρωσε με δικούς της κανόνες ένα πρωτάθλημα K12, έτσι ώστε οι νεαροί αθλητές να μπορούν να παίζουν σωστό ποδόσφαιρο και να συστηθούν πιο γρήγορα. Βέβαια υπάρχουν πολλά περιθώρια λάθος για ένα παιδί που είναι κάτω των 12 ετών. Παρ' όλα αυτά, ουσιαστικά ο στόχος ήταν να υπάρξει ένα στυλ παιχνιδιού από όλες τις ενώσεις ίδιο, με τον ίδιο σχηματισμό. Ήταν 9 εναντίον 9 τα παιχνίδια και με την ίδια φιλοσοφία, την ίδια φιλοσοφική προσέγγιση. Πολύ μεγάλη βοήθεια φυσικά δίνουν οι ΠΑΕ, οι οποίες έχουν τμήματα scouting και μετά την ηλικία των 15 ετών αυτά που ουσιαστικά βλέπουμε και εμείς τα επιβεβαιώνουν ως επιλογές, διότι σε αυτούς τους αθλητές καταλήγουν για να φτάσουμε κάθε χρόνο να υπάρχει έτσι μια δεξαμενή που σαν χωνή γίνεται καλύτερη επιλογή και να έχουμε την πρώτη αγωνιστική ομάδα στην ηλικία των K17. Όπως γίνεται και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, γιατί το πρώτο πρωτάθλημα έτσι επίσημο είναι το πρωτάθλημα των παιδών στην K17. Κάπως έτσι λειτουργεί. Φτάνουμε δηλαδή στην K17 σε μια δεξαμενή 30 ποδοσφαιριστών. Πάντα υπάρχουν τα περιθώρια λάθος, η εξέλιξη κτλ. Δυστυχώς όμως τα παιδιά στην ηλικία των 17 ετών, των 16 και κάτι, θα πρέπει να έχουν ήδη εκπαιδευτεί στα βασικά χαρακτηριστικά, γιατί αλλιώς είναι πολύ δύσκολο στην εποχή μας να ξεπεταχτεί κάποιος. Εγώ θα βάζα, επειδή συνήθως βλέπουμε και τις εξαιρέσεις, ίσως κάποιοι στόπερ, κάποια αμυντική που είναι ταχυδυναμική και δεν έχουν κατορθώσει να ξεχωρίσουν, μόνο αυτοί είναι που ξεπετιούνται μετά την ηλικία των 17 ετών. Πάνω σε αυτό, επειδή ξέρεις, εμείς γινόμαστε, επειδή έχουμε το ρεπορτάζ, γινόμαστε η κοινωνή πολλές φορές των παραπώνων όλων από τους μπαμπάδες κτλ. Πώς επιλέγεις, τους ποδοσφαιριστές τους επιλέγετε με βάση τις ανάγκες που έχετε, δηλαδή δύο center forward, δύο αριστερό back, δύο δεξιά back, και γιατί στο λέω αυτό? Υπάρχει στον ΠΑΟΚ, στον Άρη, στον Ολυμπιακό, στον οποιοδήποτε, ένας πάρα πολύ καλός, ένα πάρα πολύ καλό δεκάρι, αλλά πηγαίνει ο κάθε Ζαζόπουλος και παίρνει το στόπερ της ομάδας και όχι το δεκάρι. Και λέει ο μπαμπάς, καλά, ο δικός μου είναι πιο καλός παικταράς, αλλά παίζει δεκάρι. Υπάρχουν τέτοια κριτήρια, δηλαδή παίρνετε όντως? Ναι, γιατί αυτό το λέω, γιατί όντως ο μπαμπάς κοιτάει, ο μπαμπάς κοιτάει, είναι καλύτερο στην ομάδα. Όταν μιλάμε για εθνική όμως, κρίζεται, δεν πάει να κοιτάει ο μπαμπάς, εντάξει. Παίζει ρόλο, παίζει ρόλο. Ναι, αυτό είναι σημαντικό που λέτε. Δηλαδή ο καλύτερος στην ομάδα δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάει και στην εθνική επειδή είναι ο καλύτερος στην ομάδα, γιατί η εθνική ομάδα μπορεί να έχει άλλη ανάγκη. Ακριβώς, μπορεί να έχει 4 καλύτερους παίκτες, ξέρω εγώ, σε άλλες ομάδες στη δική του θέση. Βέβαια, σε αυτή την ηλικία, την πρώτη ηλικία που σας περιέγραψα, οι 30 ας πούμε ποδοσφαιριστές είναι 3 για κάθε θέση, 33 μαζί με τους τερματοφύλακες. Πάντα ανάμεσα στον τρίτο και στον τέταρτο πιθανά καλύτερο π.χ. δεξιό οπισθοφύλακα μπορεί να είναι οι διαφορές πολύ μικρές, καταλαβαίνετε. Ναι. Υπάρχει μια δυσπιστία γενικά στην Ελλάδα. Υπάρχει μια έτσι κρίση διαφορετική. Πάντα μας αρέσει, ας πούμε, ο καθένας ανάλογα τι ομάδα είναι. Έχει το δικό του ΠΑΟΚ, το δικό του Άρη στο μυαλό του. Δεν είναι... Γιατί πήρε τον Πασχαλάκη και όχι το Διούδη? Γιατί πήρε το Διούδη και όχι τον Βελίδη του κάποτε, θυμάμαι. Μάλλον να μην. Ακριβώς. Αλλά σε γενικές γραμμές πρέπει να ξέρετε ότι επειδή το επίπεδο μετά στα διεθνή παιχνίδια είναι πολύ υψηλό, από αυτούς τους ποδοσφαιριστές
αυτοί που μπορεί να σταθούν ανάλογα τη φουρνιά μπορεί να είναι 8 έως 12 έως 14, ξέρετε. Δεν είναι... Τους δοκιμάζετε κιόλας. Αν δεν κάνω λάθος, κάνετε κάποιες δοκιμές. Υπάρχουν, βέβαια. Ναι. Υπάρχουν. Υπάρχουν, υπάρχει και το τσεκάρισμα. Τώρα πότε έχουμε τσεκάρισμα να προετοιμαστώ λίγο, να γίνω λίγο fit με το Στέργιο, να γίνουμε. Πότε έχουμε δοκιμές, έχουμε? Εσείς θα πρέπει να είστε στην ΚΑΠΑ. 43. Είστε σε άλλο τμήμα και σε άλλο τμήμα. Έχετε κάποιες δοκιμές τώρα, γιατί ακριβώς με τον κορονοϊό, όπως σωστά είπες. Επειδή είδα ότι την τελευταία εβδομάδα έχει κάνει έναν μίνι προγραμματισμό η UEFA. Ναι. Εμείς σαν Εθνική Παίδων με τον Τάσο το Θεό που ήταν ο προπονητής φέτος και... με τον Τάσο μαζί είστε. Ναι. Στην ΚΑΠΑ 17 ήμασταν με τον Τάσο φέτος. Κάναμε μια εντυπωσιακή πορεία στην πρώτη φάση με 3 κερδισμένα παιχνίδια. Μάλιστα στο 1 από τα 3 κερδίσαμε τους Γερμανούς. Δυστυχώς ο κορονοϊός δεν μας άφησε να παίξουμε στη δεύτερη φάση. Δεν θα συνεχιστεί το πρωτάθλημα το ευρωπαϊκό των παιδών, διότι φέτος ανά 2 χρόνια δίνει πρόκληση στο παγκόσμιο κύπελλο, οπότε θα συνεχιστεί μόνο το νέο σε ανδρικό επίπεδο και είναι για παράδειγμα στα κορίτσια, στις γυναίκες θα γίνει το πρωτάθλημα του K17 των κοριτσιών, αλλά όχι το K19. Αυτό θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα μέσα στο Σεπτέμβρη, έτσι ώστε θεού θελούντος και κορονοϊού να επιτρέποντος τον Οκτώβρη ή καινούργιες διοργανώσεις. Μάλιστα. Άγγελε, κάτι τελευταίο έτσι, δική μου ερώτηση. Ναι. Έχεις υπάρξει κυριολεκτικά δεύτερος πατέρας για δεκάδες παιδιά στον ΠΑΟΚ. Έχετε επικοινωνία, μεγαλώνουν, μιλάτε, σε παίρνουν. Καταρχήν, πόσο χρόνο είναι ο Άγγελος, κάτσε περίμενε. Ο Άγγελος είναι μικρός, ρε, τον έκανες και δεύτερο πατέρα. Πατέρας βιολογικός είσαι. 46. Έχω δύο παιδιά. Έχει, δύο παιδάκια, ωραία, εντάξει. Άρα νιώθεις. Όταν έχεις όμως ένα κορίτσι 10. Όταν έχεις ένα παιδάκι 12 χρόνια και 13 και το εκπαιδεύεις, πατέρας είσαι. Μισό. Σωστό, ναι. Παιδαγωγός είσαι. Και πατέρας είσαι. Και ναι, πρέπει να είναι παιδαγωγός. Ο προπονητής είναι και παιδαγωγός, βέβαια. Υπάρχουν ισχυροί δεσμοί με τα παιδιά αυτά της οικογένειας παρότι έχουν περάσει τα χρόνια? Μόνο με τα μάτια η επαφή και καταλαβαίνει. Εκτίμηση, μπορεί να έχεις μαλώσει με κάποιον, μπορεί να έχεις αγαπηθεί, μπορεί να έχεις... Είναι τεράστια η χαρά. Ακόμα και όταν σε χέπτα ή ένας αθλητής που ακόμα και που μπορεί να μην παίζει, ας πούμε, σε πολύ ψηλό επίπεδο και να παίζεις μόνο... Το καταλαβαίνεις από τη ματιά. Είναι ο λόγος για τον οποίο κάνεις αυτή τη δουλειά μετά από ένα σημείο και ύστερα, αυτό καταλαβαίνεις. Έτσι το αντιλαμβάνομαι. Είναι καλή η ερώτησή σας. Αυτό εισπράττει ο προπονητής αυτή την... Εχθές μιλούσα για παράδειγμα με τον Γιώργο τον Τζοβάρα που πήρε το πρωτάθλημα στη Σλοβακία. Είχε να μου πείτε καλύτερα, γιατί υπήρξε ένα σχεδιασμός να τον έχουμε μαζί μας στην παρέα, αλλά έχει προπόνηση αυτή την ώρα. Αχα, ο Γιώργης πήρε το πρωτάθλημα. Ναι, έκανε 2 συμμετοχές στο κύπελο. Τώρα περιμένει, γιατί το πήρε η Σλόβαν και μαθηματικά εχθές. Περιμένει, έχουν 4 μάτσα διάφορα να πάρει και λεπτά συμμετοχής. Αν και είπε ότι είναι πολύ ψηλό το επίπεδο. Δεν το φανταζόμουν στη Σλοβακία και στη Σλόβαν. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας βοηθούν ανά πάσα στιγμή να έχουμε επικοινωνία με όλα τα παιδιά. Και πλέον είναι και τόσα πολλά τα χρόνια που μεγαλώσανε κάποια παιδιά. Βέβαια. Είναι χαρά να μπορείς να παρακολουθήσεις ότι προοδεύουν, ότι ανοίγουν τις ορίζοντές τους, ότι παίζουν στο εξωτερικό. Δεν χρειάζονται και πολλά λόγια. Ναι, όντως. Δεν χρειάζονται και πολλά λόγια. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε. Να συνεχίσει τις μαγειρικές αναζητήσεις, αλλά σύντομα να αρχίσει να μπαίνει στο γήπεδο, γιατί φαντάζομαι δεν είναι ευχάριστο για κανέναν. Ευχαριστώ πολύ, γιατί μου έχει λείψει πολύ. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη, Άγγελε. Να είστε καλά κι εσείς και καλές εκπομπές να έχετε. Να σε ευχαριστούμε. Καλά. Καλό μεσημέρι. Χαίρετε. Λοιπόν, ήταν ο ομοσπονδιακός τεχνικός Άγγελος Χαζόπουλος, επί χρόνια προπονητής των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ και πρωταθλητής Ελλάδος με την ΚΑΠΑ 17. Το γιο μου βάλε να παίξει. Με το δικέφαλο. Νομίζω στην εθνική. Πόσο είναι, στην εθνική... Πόσο είναι, K16-17 είναι. Εντάξει. Σε 9 χρονάκια θα στελεχώσουμε. Νομίζω σε επίπεδο εθνικών, Χρήστα, σε όλο τον κόσμο δεν υπάρχουν παμπάδες, υπάρχουν οι μάνατζερ. Κοίταξε. Παμπάδες είναι ρε φίλε. Δεν μπορώ να χωνέψω
ότι μια επιλογή σε μια εθνική, είτε K14, 15, 17, 19, θα μπαίνει μπαμπά στη μέση. Ότι μπαίνουν σε όλο τον κόσμο μάνατζερ κτλ. Ναι, είναι. Μπαίνουν στην Ελλάδα όμως στις πρώτες ηλικίες, μπαίνουν και οι μπαμπάδες, φίλε. Γιατί οι μπαμπάδες που επηρεάζουν, επηρεάζουν στο κομμάτι που το είπε ο Άγγελος, του κλαμπ. Εντάξει. Καταλαβες. Δηλαδή στο κομμάτι του κλαμπ που ή ο Στέριος ή ο Χρύσανθος, που το κλαμπ εκεί θα πει μια καλή κουβέντα και ανάλογα αν έχει καλές σχέσεις ή δεν έχει καλές σχέσεις, εκεί επηρεάζεται και σε αυτό το κομμάτι. Τέλος πάντων, θέλουμε πολλά πράγματα ακόμα να κάνουμε στην Ελλάδα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πάρα πολλά πράγματα. Β' ομάδα, Χρύσανθε, σε αυτή την Β' και τη Γ' εθνική, δεν θα πω τα ξενικά ονόματά τους, που είναι το επίπεδο πολύ κάτω. Και ομάδες εγκαταλείπουν στη μέση χρονιά. Ναι, δεν παίρνουν λεφτά, γήπεδα, ερείπια, προπονητές. Να σου πω κάτι. Αυτό που λες και έχει προτείνει ο ΠΑΟΚ, όντως ο ΠΑΟΚ το έχει προτείνει για δεύτερες ομάδες. Να σου πω κάτι. Βλέπω ότι όλοι συμφωνούν. Γιατί το κάνουν. Έχει τονίσει το όλο θέμα. Η ΕΠΟ λοιπόν που λέμε εδώ πέρα τώρα, γιατί το κάνουν. Δεύτερες ομάδες, φίλε. Αυτό να λέω. Παίζει η δόξα δράμα με τον Άρη Β' ναι, αυτό και λέω. Να έχει το γήπεδο 5.000 κόσμο. Μα αυτό σου λέω. Ενώ λοιπόν το λέμε όλοι τώρα αυτό. Γιατί δεν γίνεται. Και μάλιστα διατίθενται και πολλά χρήματα από τη Super League για τις ομάδες αυτές τις μικρότερες. Διατίθενται χρήματα που ξέρεις που πάνε. Στην πρώτη ομάδα. Τα χρήματα. Κανονικά. Το έχω πει 100 φορές. Αν εσύ πιστεύεις ότι το σύνολο των ανθρώπων της Super League στα διοικητικά συμβούλια είναι άνθρωποι ικανοί να πάνε το ποδόσφαιρο το ελληνικό ένα βήμα παραπάνω, εντάξει. Όχι. Εδώ ακούσαμε. Δεν το έλεγα, το πάνω στην κουβέντα. Και στις ενώσεις όμως. Θέλω να συμφωνήσεις αυτό. Δεν γίνεται να αποφασίζουν αυτή τη ΣΕΠΟ την Παρασκευή τώρα. Από την ΕΠ Σάρτας, την ΕΠ Κοζάνης. Χωρίς να λέμε κάτι, γιατί μπορεί να είναι και άνθρωποι ανάμεσά τους οι οποίοι πραγματικά και το ποδόσφαιρο το γνωρίζουν, αλλά έχουν και ένα επίπεδο τέτοιο για να βοηθήσουν. Η πλειοψηφία τους όμως δεν είναι. Είναι και άνθρωποι που το ξέρουν, είναι και άνθρωποι του παρασκηνίου. Κατσαπλιάδες. Δηλαδή, καμία σχέση με το ποδόσφαιρο που είναι πλέον δομημένο κτλ. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ άκουγα προχθές έναν ακροατή εδώ πέρα στο Λίμπερο, ο οποίος βγήκε και είπε τον τρόπο με τον οποίο αναδεικνύεται στην Premier League ο γενικός διευθυντής της. Ο οποίος. Το προσόν του είναι ότι πρέπει να φέρνει χρήματα. Όχι να παίρνει, να φέρνει. Να κάνει συμφωνίες. Χρήσανθε, θα βάλουμε τα κλάματα αν αραδιάσουμε με πολιτικό στο εξωτερικό. Πάμε να βάλουμε διαφημίσεις. Εμείς εδώ, Χρήσανθε, υπάρχει πρόεδρος υποψήφιος της Λίγκας που υποτίθεται θα σε βάλουμε εκεί για να ενώσεις. Και με το που χάνει και βγαίνει έξω. Όσες ομάδες δεν τον ψήφισαν. Στηρίζουμε. Εννοείται τότε, είναι φίλος σας. Αυτή το μήνα. Όσοι λοιπόν δεν τον ψήφισαν είναι. Πουλημένοι, δορδοκούνται, είναι άχρηστοι, είναι εμπλεκόμενοι, είναι αυτό. Άσε μην έχω τον Κούλια και αρχίσει τις προσφυγές κατά του Άρη και αυτός. Άσε Κούλια δέλο. Και μπράβο και να το κλείσω γιατί δεν έχω σκοπό να αναφερθώ παραπάνω ούτε μισό δευτερόλεπτο. Μπράβο στον Αλέξη Κούλια για την ανακοίνωσή του σχετικά με τον Άστο του Όφη. Με τον Άστο, ναι. Εντάξει, δεν με κάνει, Χρήστανε, τίποτα πιο έξαλλο. Συμμαχικό πέναλτι. Δεν με κάνει τίποτα πιο έξαλλο το να στοχοποιούνται παίκτες. Είτε είναι του Άρη, είτε είναι του ΠΑΟΚ, είτε είναι του Όφη. Με το Δελιζής δεν ήσουν, όμως γελούσες. Που τον έλεγε Ζεμπεκό τέτοιο. Το να κάνουμε ένα σχόλιο και να γελάσουμε, εντάξει, δεν θα είμαστε και αποστηρωμένοι. Άρα να πούμε για τον Άστο. Σε ανακοίνωση ομάδας, πρόεδρος, μεγαλομέτωχος ομάδας, να αφήνει τέτοιες μορφές, είναι πρακτικές του Ολυμπιακού. Αγωγή. Αγωγή, δεν θα πάει φίλο να σου απέναντι τον Κούγια. Θα τον τρέχει 5 χρόνια. Ίσως αυτό εκμεταλλεύεται ο κύριος Κούγιας, γιατί είναι ο κορυφαίος στην Ελλάδα στο κομμάτι του. Αλλά σαν παράγοντας, φίλε, για μένα είναι απαράδεκτος. Σαν παράγοντας. Η αλήθεια είναι εδώ. Ότι πέναλτι είναι αυτό που κάνεις, δεν συνάστο. Τι δώρο είναι αυτό. Τι κεφαλοκλείδωμα WWF τον έχεις κάνει εκεί πέρα. Τέλος πάντων. Του Μάνταλου του πέναλτι είναι. Δηλαδή, να πω εγώ και να βγω. Με ο Μάνταλος δεν είχε ενδιαφέρον. Δεν είχε ενδιαφέρον. Για τον ΠΑΟΚ. Υπέρ του ΠΑΟΚ κι αυτό. Δύο υπέρ του ΠΑΟΚ. Όλα υπέρ του ΠΑΟΚ. Πάμε στο διάλειμμα. Μαζί μας την Πότη Ωρα και Μαρμαρίδης, στα κορυφαία έπιπλα εδώ και δεκαετίες. Στη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο το που μέσω του ίντερνετ έχει ανοίξει, χρειάζεται η αγορά. Μαρμαρίδης.gr βλέπετε όλες τις προσφορές. Είτε θέλετε να επιπλώσετε το σπίτι, το μαγαζί, το εξοχικό, ο Μαρμαρίδης είναι εκεί για εσάς. Τρία καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Η μεγάλη έκθεση βγαίνοντας από τη Θεσσαλονίκη, πηγαίνοντας στην Καβάλα στα δεξιά και πολλά καταστήματα στην Αθήνα. Και ενημερωθείτε μέσω του marmaridis.gr για το νέο πλάνο δόσεων χωρίς πιστωτική και χωρίς προκαταβολή. Και αν έχετε πάρει έπιπλα από το Μαρμαρίδι, τότε μπορείτε να πάρετε και Arena Rapid, γιατί αντέχουν τα έπιπλα από το Μαρμαρίδι. Με συμπλήρωμα διατροφής Arena Rapid που είναι για τους πρωταθλητές, 100% φυσικό προϊόν για μέγιστες επιδόσεις και δυνατές εμπειρίες. Στο σεξ, απόλυτα ασφαλές, κατάλληλο και για διαβητικούς, γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Arena Rapid. Μαζί μας και η Ντερβέτεν, χορηγός της Super League, επίσημος χορηγός. Ξυπληρώνει φέτος 30 χρόνια ζωής, πρωτοπόρος στο διαδίκτυο, πολλές υπηρεσίες στην Ελλάδα από το 1997.
Η Ιντερ Βέτεν εκατοντάδες επιλογές για παιχνίδια slots και καζίνο και live καζίνο και στοίχημα και cash out και live streaming και ό,τι χρειάζεται ένας παίχτης είτε του καζίνου είτε του στοιχήματος του τα δίνει η Ιντερ Βέτεν. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα για την μπάλα υπογεγραμμένη από τους παίχτες του Άρη. Καλησπέρα στο Χρήστο. Ένα μήνυμα. Μετά τα μηνύματα. Απλά τα μηνυματάκια για την μπάλα από την μπουτίκ του Άρη με υπογραφές όλων των παικτών του Άρη. FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54222. Break και επιστρέφουμε. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Επιστρέψαμε. Παρέα φυσικά με την ποτοπία Ινοπία Θράκης που σας προτείνει να δοκιμάσετε το θρακιώτικο ούζο 7. Ένα μαλακό γλυκόπιο το ούζο με απαλό άρωμα. Παράγεται με την παραδοσιακή θρακιώτικη συνταγή και κερδίζει εύκολα φίλους με την ήπια και γλυκιά γεύση του. Θρακιώτικο τσίπουρο Εωθηνών, κρυστάλλινο καθαρό προϊόν διπλής απόσταξης, από τρεις ποικιλίες σταφυλιών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προσεκτικά επιλεγμένα από αμπελώνες του Παγκαίου και της Μαρόνιας, με ή χωρίς γλυκάνισο. Και τα 4 All Stores με τις δωράρες, 50 μεγάλα δώρα, 50 μεγάλη τυχερή. Με κορυφαίο βέβαια δώρο το αυτοκίνητο, το Peugeot 208. forallstores.gr για να δείτε τις λεπτομέρειες για τα 50 μεγάλα δώρα. Εγώ πάντως θα πάρω ένα μπαρονές αράμπικα 100% και θα απολαύσω το καφεδάκι μου και θα μπω στην κλήρωση. Σκέφτεσαι να κερδίσω εγώ το αυτοκίνητο? Στημένο και έτσι. Καλό τάξο. Λοιπόν, μαζί μας φυσικά είναι και η μπουτίκ του Άρη, γιατί μας έχει δώσει ένα πολύ ωραίο δώρο για εσάς τους φίλους του Άρη. Υπογεγραμμένη μπάλα από όλους τους παίκτες του Άρη, από όλους τους ποδοσφαιριστές του Άρη και το τεχνικό team. Κανονικότατα, ένας από εσάς θα κερδίσει την μπαλίτσα στο τέλος της εκπομπής. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54222. Καλησπέρα στο Σωτήρη, καλησπέρα στο Σπύρο, καλησπέρα στον Κώστα. Μάνταλε Γκέλ Μπουρντάνο Τζιλικίδη, θα σε καρκαλίσετε τα αποδυτήρια. Γκέλ Μπουρντάνο. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, την μπάλα για τα πιτσιρίκια και μια ερώτηση. Την Τετάρτη θα έχει βιντεοθόνη στο Χαριλάου Χρήσανθε. Είναι η πρόθεση αυτή που υπάρχει. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό να γίνει. Ωραία. Καλησπέρα και στον Νίκο. Χρήσανθε, παίξει την μπάλα τη ζωή σου. Εμείς οι συνοπαδοί σου. Πλάκα κάνω. Συνέχισε να ταχώνεις. Βάλε με κλήρωση μόνο Άρης. Καλησπέρα στο Γιάννη, στο Χρήστο, στο Γρηγόρη, στο Γιαννάκη, στον Πασχάλη, στον Αθανάσιο. Εύχομαι ένα θεσσαλονικότικο τελικό κυπέλου, λέει ο Αθανάσιος. Ωραία. Δεν ξέρω εγώ αν το εύχομαι. Χρήστε την Αγγέλη, ξεκινιόμαστε μία και σήμερα. Άρε Σπυριάρη, τυχερό που δεν θα είμαστε εκεί. Κάπου πάει το μυαλό μου για το Σπυριάρη. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω, εγώ δεν ξέρω. Λοιπόν, κάποιον μπασκεμπολίστα, μάλλον λέει. FM κοινό, ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε. Αν θέλετε σχόλιο, αν θέλετε μια καλημέρα, καλησπέρα ή μόνο το ονοματεπώνυμο. 54-2-2-2. Να πούμε δύο λόγια, Χρήστε, στην κυριολεξία για τα μάτια του Σαββάτου. Ναι. Δεν έχει να πούμε και περισσότερα. Ο Πάοκ έκανε αυτό που έπρεπε, πήρε τη νίκη. Δεν είχε πετύχει γκολ από τα δύο μάτς. Είχε έναν βαθμό, πήρε τη νίκη. Δυστυχώς όχι άνετα. Εγώ θα ήθελα να τελειώσει το μάτς στο 50, στο 60 για να μην πάει η ομάδα στα κόκκινα μέχρι το τέλος. Δεν υπάρχει, δεν πειράζει. Υπάρχουν μέρες ξεκούρασης. Είπαμε αρκετά για τον Χρήστο Τζόλι. Δεν χρειάζεται να το ανοίξουμε και πολύ το θέμα, νομίζω. Γερός να είναι ο μικρός και τυχερός και μυαλωμένος. Δικαίωση Φερέιρα. Που τον έβαλε και στο προηγούμενο μάτς που κράζατε. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. καλά δούλεψε το δίδυμο El Canturier City. Έχω την αίσθηση ότι πρέπει λίγο να ενισχυθεί εν ώψη Τετάρτης. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Πέλκας να βάλει. Γιατί δύο φορές ο Μάρτινς, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στο χώρο του κέντρου. Με Γκιγέρ, με Μπουχαλάκη και Καμαρά, ειδικά στο τελευταίο, δεν μπορούσε ο Πάοκ να κάνει και πολλά πράγματα. Εντάξει, μπορεί να μπει και ο Μαωρίσιο σαν τρίτος, εάν ο Πέλκας δεν είναι εντάξει. Υπάρχει μια αγωνία για Πέλκα και Βιερίνια. Θα ξέρουμε, νομίζω, με το που βγει η αποστολή το απόγευμα της Τρίτης. Πρώτο γκολ για τον El Canturier. Ξαναλέω, είναι καλό στα δύο τελευταία μάτς. Κατά πολλούς ο κορυφαίος των δύο αγώνων από πλευράς ΠΑΟΚ. Μπορεί να έχουν και δίκιο. Εντυπωσιακό σόφι. Μέχρι του 40 πραγματικά δεν του έπαιρνε στην μπάλα τα πόδια. Και μετά? Με πολύ ψυχραιμία. Μετά εντάξει. Όταν φάσει ο ΠΑΟΚ να πιέσει. Όχι, δεν έχει φυσική κατάσταση ο φίλος. Ήρθε και η κούραση. Δικαιολογημένο νομίζω σε μεγάλο βαθμό και έτσι ο ΠΑΟΚ με ένα πέναλτι καθαρό, ανόητο, αχρίαστο, αλλά πέναλτι κανονικό, χωρίς καμία άλλη παράβαση, γιατί κάπου διάβασα για offside, τελικά δεν υπάρχει. Υπάρχει offside, όχι. Δεν υπάρχει offside, όχι. Δεν υπάρχει offside. Ευτυχώς υπήρχε το VAR, γιατί ο επόπτης θα στερούσε τον ΠΑΟΚ το 1-1, αλλά νομίζω έχει δίκιο ο Σταύρος που έγραψε ότι το έκανε για σιγουριά, σου λέει, σήκω στη σημαία να ελεγχθεί από το VAR.
να μην βρούμε και τον πελά μας. Γιατί είναι 1,5 μέτρο πίσω ο Τζόλης. Νίκη δίκαιη, νομίζω, αγχωτική. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να βελτιωθεί κι άλλο. Θα μου πείτε μήνα Ιούνιο πόσο να βελτιωθεί μία ομάδα. Θα το δούμε. Τετάρτη 9.30 είναι το μάτς του ΠΑΟΚ. Το ερώτημα, είπα, είναι ο Πέλκας και ο Βιερίνια. Μακάρι να προλάβουν και οι δύο, ή τουλάχιστον να προλάβει ένας από τους δύο, όποιος και να είναι αυτός. Για άλλους λόγους χρειάζεται ο Βιερίνια, είναι ο αρχηγός της ομάδας. Ο Πέλκας μπορεί να δώσει στοιχεία στη μεσαία γραμμή σε ένα μάτς που θα είναι απαιτητικό. Και είχαμε χθες και το ποστάρισμα του Στοχ εναντίον του Φερέιρα. Το Do You Think, Χρήσανθε, άλλοι το ερμήνευσαν πιστεύεις Παύλα Φερέιρα ή πιστεύετε. Εγώ νομίζω το έγραψε πιστεύετε. Δηλαδή απέφθινε ερώτημα στο λαό του στο Instagram ότι δικαιούμε αυτή τη συμπεριφορά κτλ. Εγώ είμαι με το Στοχ, το έχω ξαναπεί, είναι αδικαιολόγητο να έχει ο Στοχ 4 συμμετοχές στη Super League και να έχουν 30 ο Μπίσεσβαρ και ο Λιμιός, που δεν δίνουν και κάτι το ιδιαίτερο φέτος, ειδικά ο Μπίσεσβαρ. Αλλά θεωρώ λάθος το timing, δηλαδή έκανε τόση υπομονή ρε Στοχ, κόντρα σε κάθε προγνωστικό. 5 μήνες να παίζεις και να κάνεις και να μην λες τίποτα. Εντάξει, θα μου πεις όμως, έτσι είναι ο ποδοσφαιριστής, Χρήσανθε. Όταν παίζει και αισθάνεται ότι έδωσε μια απάντηση, τότε θεωρεί ότι είναι το timing καλό. Εγώ πάντως, για να το κλείσω, δεν θεωρώ ότι τέτοια περιστατικά επηρεάζουν την ηρεμία μιας ομάδας. Αν το κάνει ο Βιερίνια, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ ενδεχομένως, μπορεί και να επηρέαζε. Τώρα, δεν νομίζω να επηρεάζει όλο αυτό. Τέτοια περιστατικά, Στέργιο, για να πάω και στην επικοινωνία, επηρεάζουν μόνο αν είναι στον Άρη. Στον Άρη το θέμα του Σούντγκριν, που ήταν ακριβώς το ίδιο. Ξεφωνητό στον προπονητή, γιατί δεν τον χρησιμοποιεί. Ήτανε πρώτο θέμα στα μίντια. Έπαιζε πρώτο θέμα ψηλά και με τίτλους μπάχαλο στον Άρη, ξεφωνητό Σούντγκρεν στον Ένινγκ, απασφάλισε ο Σούντγκρεν και μετά είχαμε και τα υπόλοιπα σχόλια. Παίζουμε για τον Άρη τους τραυματισμούς, αυτό διαφέρει τον κόσμο. Μα διαφέρει εμένα επικοινωνία. Ενώ στον Στοχ μπήκε 15ο θέμα κάτω-κάτω, χαμηλά, εξαφανίστηκε η δήλωση του Στοχ και βλέπω σήμερα ότι ήταν και θετικό. Γιατί ξυπνάει τον οργανισμό του ΠΑΟ και τα λοιπά. Αυτό ακριβώς είναι η επικοινωνία. Αυτό ακριβώς είναι που λέω κάθε μέρα και θα συνεχίσω να το λέω, γιατί πάρα πολύ απλά πρέπει κάποια στιγμή ο Άρης ως οργανισμός να ξυπνήσει πάνω σε αυτό το κομμάτι και να δημιουργήσει τις ίδιες συνθήκες επικοινωνιακές, ώστε να μπορούν και όλοι οι φίλοι του Άρη να κρίνουν αναλόγως και εμάς. Γιατί εμείς πολεμάμε την επικοινωνία με σφεντώνες, και κάθε φορά είμαστε και απέναντι και μας ξεφωνίζουν κιόλας επειδή έχουμε προσπιστεί τον Άρη, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχει το άρμα μάχης που έχει επικοινωνιακά ο Ιβάν Σαββίδης και η αεροπορία που έχει ο Μαρινάκης. Γράφει η Θεοδώρα. Πώς? Για να μπει στην μπάλα. Η Θεοδώρα. Τσαλτίδη, πες μας για τους τραυματίες. Γι' αυτό σου λέω. Ναι. Ας την επικοινωνία. Πάμε λοιπόν στους τραυματίες. Έχει 4 λεπτά. Να μιλήσει για τον Άρη. Έχω και μια μισή ώρα το απόγευμα κουμπί. Εντάξει, λοιπόν, εκεί θα έχω Χρήστο Βλάχο καλεσμένο. Έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά, να το πούμε αυτό, έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά έχει κάνει τόσες εγγραφές μελών στον Εραστέχνη Άρη, όσες δεν έχουν κάνει όλοι, μα όλοι μαζί οι προηγούμενοι, όλα τα χρόνια λειτουργίας του συλλόγου. Λοιπόν, θα τα πούμε όμως με τον Χρήστο το απόγευμα. Για τους τραυματισμούς. Ο Βέλεθ, Θλάση. Με Θλάση, οι οποίοι και υπήρχαν και αργανοί, μου λένε Θλάση έπαθε, δεν τον χτύψει ο Λιβάγια. Παιδιά, ο τρόπος που βάζει το γόνατο του Λιβάγια στο συγκεκριμένο σημείο που βρίσκει τον Βέλεθ, δημιουργεί τη θλάση. Αυτό αρκεί για έναν που ξέρει από ποδόσφαιρο να καταλάβει ότι ο τρόπος που τον χτυπάει εκεί πέρα δημιουργεί μετά σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι επιρρεπής στους τραυματισμούς τη θλάση. Αν έτρεχε μόνο στο Βέλεθ, θα πάθαινε θλάση. Αυτή η έξτρα πίεση που βάζει στο πόδι του πάνω ο Λιβάγια του δημιουργεί τη θλάση. Και είναι πολύ έξυπνος ο Λιβάγια σε αυτά τα θέματα και το κάνει πάντα, το δείτε. Τέτοιου είδους χτυπήματα. Όπως ένα τέτοιο χτύπημα κάνει και ο Μάνταλος στο Ματίγια. Ζουλάτο στην ουσία. Τέλος πάντων, είναι απώλεια για τον Άρη, ο Βέλεθ. Ο Σόουζα, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι ένα θλαστικό τραύμα μπορεί να αφήσει ποδοσφαιριστή εκτός μάχης. Δηλαδή, στην ουσία είναι κόψιμο, να καταλάβετε, ράματα του κάνανε. Θα του βάλεις επιδέσμους, θα του βάλεις το ένα, θα του βάλεις το άλλο. Δεν έχει μυϊκό τραυματισμό ο Σόουζα για να μην παίξει. Βέβαια, δεν είμαι και γιατρός για να ξέρω αν είναι τώρα τόσο σοβαρό το κόψιμο και τα ράματα που έχει κάνει εκεί πέρα και
κινδυνεύει να υποστεί ένα πολύ μεγάλο τραυματισμό, προφανώς εντάξει. Εικάζω όμως ότι ο Σόουζα με τον ένα τον άλλο τρόπο θα είναι στο παιχνίδι της Τετάρτης. Είναι στους αμφίβολους πάντως αυτή τη στιγμή. Ο Ρόουζ δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Το κάκος, να ξέρετε, σημαίνει χτύπημα. Έφαγε μια κλωτσιά. Δεν έχει κάτι ο Ρόουζ. Θα εξαρτηθεί από τον Σόουζα ο τρόπος με τον οποίο θα παραταχθεί αμυντικά ο Άρης. Γιατί επιστρέφει ο Κόρχουτ στο αριστερό άκρο της άμυνας. Τώρα ή θα πάει, που για μένα είναι και το πιο λογικό, με Ρόουζ Δελιζήση στα στόπερ και θα βάλει δεξιά ή το Σόουζα, ή μπορεί να δούμε, υπάρχει παίχτης, παιδιά, εκεί. Παροπλισμένος μεν, χωρίς συμμετοχές δε, αλλά είναι η θέση του. Λέγεται Σούντγκρεν. Θα δώσει απαντήσεις. Μπορεί να δώσει απαντήσεις, θα το στόχ. Υπάρχει παίχτης, ή μπορεί, αν δεν τον εμπιστεύεται ο Ένινγκ, και δεν μπορεί να παίξει ο Σόουζα, ξαναλέω, να κρατήσει τον Ρόουζ δεξιά και να βάλει τον Μπα. Δίπλα στο Δελιζήση που τα πήγε αρκετά καλά. Αλλά είναι διαφορετικό το παιχνίδι αυτό τώρα, παιδιά. Τώρα εδώ θα πάει στην κόντρα επίθεση η ΑΕΚ. Άρα ο Μπα με το Δελιζήση θα μιλάμε για δύο βαριά κορμιά. Δεν είναι το ίδιο. Και προχθές είχε ζητήματα ο Άρης μέσω αμυντικά. Και μια που πιάσαμε το παιχνίδι, το ότι ο Άρης πήρε αποτέλεσμα με δεξί μπακ το Μαντσίνι, στόπερ το Μπα, αριστερό μπακ τον Σάσα. Και το λέω όχι γιατί δεν είναι καλός ο Σάσα, αλλά γιατί τον έχασε από το κέντρο. Και μετά από ένα διάστημα ο Άρης έπαιζε με τον Τόνσο, το Ματίγια στα χαφ, κορυφή το Μαρτίνες, με τον Λάρσον εκεί πέρα πηγαίνει, όχι κορυφή, πίσω το Μαρτίνες, τον Ντιγκινί που εμφανίστηκε, και τον Ντιγκινί ξαφνικά, και έχει κάνει την πάσα όμως την ωραία. Βάλε ένα τελεία. Βάζω ένα τελεία. Πάμε στον συνάδελφο. Περίμενε φίλε, πού το? Ποιον? Δεν πήρα τίποτα. Άντε πάλι. Ναι, δεν έβλεπα. Μιλούσα, ρε παιδιά. Ξανά, Μαριλής, ξανά. Τώρα θα τον πάρουμε 1 και 28 μετά το break. Μετά έχουμε τον. Έχουμε παίκτη. Ποιο συνάδελφο? Ποιο καλό φίλο και συνάδελφο θα έχουμε? Να κάνουμε μια μικρή κουβεντούλα. Εντάξει, θα φύγει. Πάει και 28 είναι. Εντάξει. Είναι γρήγορο ο συνάδελφο. Δεν μου το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά, να το κοιτάξω. Μιλάω, λέω, δίνω ρεπορτάζ. Έδωσα στα μάτια, χτυπούσε. Τώρα, εντάξει, είμαστε. Τώρα είμαστε, ναι. Λοιπόν, νομίζω μα ακούει τώρα ο Μανώλης Άρης από το Ηράκλειο. Γεια σου, Μανώλη. Γεια σου, παιδιά, τι κάνετε από το Ηράκλειο, καλά είστε? Σε ποια παραλία είσαι, του Ηράκλειου? Στο γραφείο. Καλύτερη γραφείο. Παραλία. Καλύτερη παραλία. Δευτέρα Παρασκευή, τώρα είναι η καλύτερη παραλία. Μανώλη. Καλοκαιριακό έχουμε να σας προτείνω, αν θέλετε. Ωραία. Η πτώση του Όφη από πρώτο σε β' ημίχρονο έχει να κάνει και με την κούραση των παιχτών του Όφη, όπως είπε ο συνάδελφος ο Χρύσανθος. Είναι και ο Χρυσάδος, καλησπέρα. Γεια σας, γεια σας. Τι γίνεται, πώς είσαι? Καλά, εσύ πώς είσαι? Δεν θα πω ότι είμαι καλά, δεν θα πω ότι είμαι καλά, αλλά εντάξει, θα το παλέψουμε, θα το παλέψουμε. Θα το παλέψουμε. Κοίταξε, Σέρβιο, δεν ξέρω αν είναι θέμα κόπωσης, γιατί Όφη, αν παρατηρείς λίγο την πορεία του, την παρουσία του στα play-off, τα βλέπει με εντελώς διαφορετικό τρόπο από ό,τι οι υπόλοιποι. Δηλαδή ο Άρης προετοιμάζει για το κύπελο, ο ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έχουν το δικό του στόχο, ο Παθμιακός είναι μια κατηγορία μόνος του, όπως και ο Ολυμπιακός. Ο Όφη επίσης είναι μια κατηγορία μόνος του και δεν φαίνεται να ζορίζεται από την άποψη του αποτελέσματος, έτσι. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή δεν ζορίζεται από το αποτέλεσμα, η πρώτη επιλογή του Σίμου είναι να προφυλάσει τους παίκτες του, να μην έχει μικρούς τραυματισμούς. Αν δεν το ξέρετε, ο Όφη μέχρι στιγμής είναι η ομάδα που δεν έχει μυϊκούς τραυματισμούς, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Σίμος προφυλάσσει τους ποδοσφαιριστές του, δεν θέλει να τους καταπονεί, δεν θέλει να τους πιέζει να βγάζουν 90 λεπτά και να παίζουν μέχρι το τέλος. Ναι. Άλλωστε για τον Όφη αυτά τα play-off είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. Από τη στιγμή που το καλό εισιτήριο για το Europa League δεν πρέπει να το πάρει ο Όφη, ούτε ο Άρης, εκτός και αν πάρει το κύπελο ο Άρης. Οπότε από την στιγμή που δεν καταπιέζεται ο Όφη για να πάρει αποτέλεσμα, δεν έχει και λόγο να πιέσει τους παίκτες του. Στο ρώτησα, Μανώλη, γιατί και μέχρι το 40 τουλάχιστον ο Όφη όχι απλά ήταν συμπαθητικός, ήταν εντυπωσιακός με τρόπο που δύσκολα έχουμε δει ομάδες σε Τούμπα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ να θέλει να πάρει την μπάλα, να μην είναι παθητικός ο ΠΑΟΚ ιδιαίτερα, και να μην μπορεί να την πάρει, και να έχουν παίξει στο Όφη μια ψυχραιμία, μια αποτελεσματικότητα, μια κίνηση, μια διάθεση. Εντάξει, και θα μπορούσαν και να προηγηθούν. Κοίταξε,
Κοίταξε, Σέργιο, το ίδιο είναι και με τον Άρη όμως. Ο Χρήστατος το επιβεβαίωσε. Και με τον Άρη μέχρι το 68 ήταν καλύτερο στο Άρη. Μετά ήρθε η κατάρρευση, γιατί ο Σίμος τώρα στον Άρη έβγαλε το σακόρ που ήταν μέχρι τότε το καλύτερο παίκτης του Όφη. Αν ήταν το μάτς επίσημο και με σημασία, δεν θα τον έβγαλε στο σακόρ. Εγώ αυτό που βλέπω, και δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε ή όχι, είναι ότι γενικά όλες οι ομάδες που παίζουν τώρα στα play-off έχουν ένα ταβάνι σε ό,τι έχει να κάνει με τη διάρκεια, δηλαδή μετά το 60-65 δεν αντέχουν. Πέφτει η απόδοσή τους, κάτι απολύτως φυσιολογικό, γιατί τρεις μήνες δεν έκαναν και κάτι οι ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι αυτό το 60 λεπτό, 65 λεπτό δεν είναι μόνο του Όφη. Ίσως τον Όφη φαίνεται επειδή έχει προηγηθεί δύο φορές και χάσει τα μάτς. Με την Άγια παράδειγμα ήταν πολύ κακός από το ξεκίνημα. Γενικά βλέπω ότι όλες οι ομάδες αντέχουν μέχρι το 60-65 και μετά πέφτει η απόδοσή τους. Τώρα όταν στο Κλεάνης Βικελίδης ή στην Τούμπα παίζεις και προηγείσαι, φυσικό είναι τώρα ακόμα και σε άδεια γήπεδα Αστέριο να πιέσει ο γηπεδούχος, να αντιδράσει, να βγάλει μια διαφορετική εικόνα όταν είναι πίσω στο σκορ. Πάντως ο Όφη, όπως και όλες οι ομάδες το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει, αλλά ένα παραπάνω Όφη που δεν θέλει να πιέσει τους παίκτες του. Και το έχει πει και ο Σίμος, το είπε και μετά το μάτς με την ΑΕΚ. Ο Όφη δεν ήταν καλός, αντίθετα ήταν πολύ κακός, ότι εμείς βλέπουμε τα υπόλοιπα 8 μάτς στους προετοιμασίες για τη νέα χρονιά. Δηλαδή είναι τέτοια η φιλοσοφία των ανθρώπων του Όφη που σκέφτονται τη νέα σεζόν. Δεν θα κάτσουν τώρα να πιέσουν τους παίκτες, να πάθει κάποιος κανένα φλάση, κανένα τράβηγμα, να μείνει έξω 4-5-6 εβδομάδες και μετά να τον Όφη. Να τρέχουν στον Όφη να κάνουν αποθεραπεία μέσα στο καλοκαίρι και να μην ξέρουν ποιο παίκτη θα έχουν στην προετοιμασία και πάει λέγοντας. Υπάρχει κάποιος στον Όφη Μανώλη που να ντρέπεται για την κατάντια του Όφη? Δεν εισπράττω κάτι τέτοιο εγώ γενικότερα σε διοικητικό επίπεδο, αγωνιστικό. Γιατί ακούστηκε και αυτό περισσότερο... την Παρασκευή ακούστηκε. Κάποιος ντράπηκε για τον Όφη. Κάποιος που αν δεν κάνω λάθος τον εξυπνούσε 10 μέρες πριν. Τι ωραία ομάδα Όφη και μπράβο και ο Μπούσης και αυτό και μπράβο. Το έχουμε δει. Σίγουρα πάντως την Παρασκευή πρέπει να σου πω με τις εκλογές, δεν ξεβρακώθηκε Όφη, έτσι. Άλλοι ξεβρακώθηκαν, αν μου επιτρέπετε να πω αυτή την έκφραση, Στέργιο. Και στο λέω αυτό γιατί, πρόσεξε να δεις, ο Ολυμπιακός και ο Άρης στήριζαν ένα υποψήφιο. Σωστά. Ο Όφη δεν ψήφισε τον υποψήφιο που στήριζαν ο Ολυμπιακός και ο Άρης. Βάζω και τον Άρη στην κουβέντα επειδή είναι και ο Χρήσανθος και αλλιώς δεν τον έβαζα. Για να μην παρεξηγηθώ με τον Χρήσανθο. Όμως 48 ώρες νωρίτερα ο Όφη υποστήριξε το αίτημα του Ολυμπιακού και του Άρη για να ανοίξει τα γήπεδα, έτσι δεν είναι? Σωστά. Το δικό του αίτημα υποστήριξε. Άρα λοιπόν, το δικό του αίτημα, ναι, αλλά... Άρα όχι του Ολυμπιακού και του Άρη. Περίμενε. Και ο Ολυμπιακός και ο Άρης βγήκαν μπροστά και ζήτησαν να γίνει το συμβούλιο, έτσι δεν είναι? Δεν θα μπορούσε Χρυσαθόφη να καμουφλάρει κάπως τη διαδικασία? Γιατί να το κάνει Όφη, το κάνουν άλλες ομάδες. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να το κάνει, δεν το έκανε. Άκου να σου πω. Αν θέλουμε να πάμε σε αυτή τη διαδικασία του να μιλήσουμε για τις εκλογές της Λίγκας, μπορώ να σας πω πάρα πολλά πράγματα. Όχι, από εκεί και έπειτα όμως, από εκεί και έπειτα, κοίταξε να δεις. Θα σου πω το εξής. Δεν γίνεται όταν υπάρχει κάτι που προτείνει ξεκάθαρα ο Πουρσανίδης, γιατί ο Πουρσανίδης ήταν πρωτοπόρος στο να επέξει κόσμος, να λέμε το έκανε ο Ολυμπιακός και ο Άρης και να βάζουμε έντεχνα και τον Άρη, όχι εσύ. Όχι εσύ. Πίεσε για να ανοίξουν για το κύπελο. Γι' αυτό πίεσε ο Ολυμπιακός και ο Άρης. Έντεχνα να βάζουμε σε όποια ψηφοφορία υπάρχει. Άκουσε με λίγο, θα το πω για Άρη τώρα, θα δεν μιλήσω για τον Όφη. Όποια ψηφοφορία ο Άρης συμπορεύεται με τον Ολυμπιακό, που το τελευταίο διάστημα συμπορεύεται σχεδόν σε όλες. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό, ότι ψηφίζει ό,τι θέλει ο Ολυμπιακός. Όταν αυτό συμβαίνει όμως με τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, δεν σημειώνεται ότι συμπορεύονται, σημειώνεται ότι στηρίζουν τον τεχνοκράτη Μπουτσικάρη. Μα κάτσε, ρε Χρυσάτο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμμαχίες. Υπάρχουν συμμαχίες στον χώρο του ποδοσφαίρου, είναι ξεκάθαρες. Ο Όφη, την δεδομένη χρονική στιγμή για μένα, έχει ταχθεί στο πλευρό μια συγκεκριμένη συμμαχία και καλά κάνει. Γιατί έτσι πρέπει. Χρυσανθέ, θεωρεί ότι είναι καλύτερο να μην το κάνει ο Κούγιας, Χρυσανθέ. Ποιο? Και ο Κούγιας έχει ταχθεί στη συμμαχία. Γιατί ρε παιδί, είναι κακό να πιστεύεις ότι είναι καλύτερος ο Μπουτσίκαρης από τον Κούγια? Γιατί είναι κακό, δεν κατάλαβα. Για πες Μανώλη. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι κακό. Χρυσανθέ, θα σου πω κάτι. Εάν ο Όφη
Θα σου πω όσο πιο απλά μπορώ και εκφράζω το, τη δική μου πάρτη, λέω τη δική μου άποψη. Ναι. Δεν έχει να κάνει με τον Όφη. Εάν ο Όφη με τους ανθρώπους που έχει αυτή τη στιγμή στη διοίκηση και με αυτόν τον ιδιοκτήτη, που μην ξεχνάτε ότι πριν 2 χρόνια προχώρησε στη λύση της εργασίας με έναν από τους πιο πετυχημένους προπονητές των τελευταίων χρόνων, τον Παπαδόπουλο, μετά από το περιστατικό που είχε με τον Πανετολικό. Σε 24 ώρες τελείωσε ο Παπαδόπουλος από τον Όφη. Εάν ο Όφη ψήφιζε, δεν ψήφιζε τον Πουτσικάρη, εγώ θα έπεφτα από τα σύννεφα προσωπικά. Γιατί στο λέω αυτό, γιατί δεν μπορείς το Γενάρη του 19 να τελειώνεις τον προπονητή που σε ανέβασε στη Super League 1, που έχει το όνομά του μια ιδιαίτερη σημασία για την ιστορία του Όφη, και μετά από 1 χρόνο, 1,5 χρόνο να κάνεις κάτι άλλο. Αν είμαι λάθος, να μου το πεις. Ναι, είσαι λάθος. Γιατί ο Κούγιας, πριν 5 μήνες ξεφώνησε τον Καρυπίδη και τώρα λέει ότι είναι ο καλύτερος παράγοντας. Γιατί υπάρχει αυτό στο ποδόσφαιρο. Γιατί αυτό στο ποδόσφαιρο υπάρχει. Για να μην το ανοίξουμε άλλο, να πάμε και στο διάλειμμα. Υπάρχει αντίδραση από τον Όφη στην ανακοίνωση Κούγια. Δεν ασχολείται ο Όφη. Δεν ασχολείται. Ο Νάστος θα ασχοληθεί ή δεν θέλει να μπλέξει του λεπτό. Αυτό είναι ένα θέμα. Δεν το ξέρω όμως. Να σου πω την αλήθεια. Δεν το γνωρίζω. Πάντως αντίδραση δεν υπάρχει. Επίσημη, ανεπίσημη. Δεν ασχολείται ο Όφη με τον Κούγια. Ούτε επίσημη ούτε ανεπίσημη. Δεν ασχολείται ο Όφη γενικά. Δεν ασχολείται. Αλλά επειδή ο φίλος μου ο Χρήστος λίγο τσατίστηκε νωρίτερα. Δεν τσατίστηκε καθόλου. Δεν τσατίστηκε καθόλου. Πρόσεχε, γιατί θα πεις τώρα να μην τσατιστεί στο παραμισό, εντάξει. Δεν έχω. Όμως, δεν το είπα. Εγώ το χρησιμοποίησα σαν παράδειγμα. Και ξέρετε γιατί το είπα. Ήθελα να καταλήξω ότι διάβαζα σχόλια στο Facebook που κατηγορούσαν οπαδοί του ΠΑΟΚ στα social media τον Όφη επειδή ζήτησε να ανοίξουν τα γήπεδα. Και μετά την Παρασκευή το απόγευμα κατηγορούσε τον Όφη ο Κούγιας. Κατάλαβες. Ο Όφη δεν είναι με κανένα μπλοκ. Δεν έχει ανάγκη να είναι με κανένα μπλοκ. Με καμία σημασία. Και θες να σου πω και κάτι. Πρόσεξε να δεις. Από τον Μάρτη μέχρι και τώρα, δεν ξέρω εσύ ποιους αναφέρεις μπλοκ, αν αναφέρεις τον ΠΑΟΚ και τους υπόλοιπους, ο Όφη είχε τις δικές σου προτάσεις και πέρασαν όλες. Θες να σας θυμίσω ότι στην πρώτη κρίσιμη τηλεδιάσκεψη για το αν θα γίνουν τα play-off ή όχι, ο Αλαφούζος είπε ότι εγώ δεν θέλω να παίξουμε. Σωστά. Ο Άρης πάλι είχε, αν δεν κάνω λάθος... Τότε δεν ήταν με τον Ολυμπιακό. Τότε δεν ήταν με τον Ολυμπιακό. Ήταν με τον ΠΑΟΚ τότε. Εκεί όμως δεν είδα να τονίζεται αυτό, ότι δεν ήταν κατά τον Ολυμπιακό. Όποτε όμως ψηφίζει με τον Ολυμπιακό, γίνεται τίτλος. Το μπλοκ του Ολυμπιακού, ο Άρης που τον ακολουθεί κτλ. Όποτε δεν ψηφίζει ο Άρης, όπως και ο Όφη, όπως λες. Δεν γίνεται θέμα. Η επικοινωνία που φωνάζω εγώ εδώ πάνω. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Άλλο ζήτημα τώρα αυτό. Η ουσία είναι ότι έχω 4 βαθμούς από κάτω. Δεν τα λες αυτά. Μπορεί να αλλάξουν. Κάτσε τώρα. Ο μόνος τρόπος να αλλάξει είναι επειδή θα περάσω τον τελικό του κυπέλου και θα έρθω εκεί με τον Μπακαλιάνη και τον Μπακούτσι να παίξω, να ξέρεις. Γιατί εδώ θα γίνει. Στο δεύτερο γύρο. Στο δεύτερο γύρο, ναι. Ο Άρης. Είναι το αφεντικό καταρχήν. Ναι. Ο Άρης θα συμφωνήσει να γίνει το μάτς γιατί κουλέμε κόσμο. Δεν ξέρω τώρα αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει κανένα θέμα να μην το κάνει. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω να σου πω κιόλας τι θα πει ο Καρυπίδης. Να. Όχι, μια ερώτηση έκανα. Επειδή έγινε το πρώτο χωρίς κόσμο εννοείς. Ναι. Κοίταξε, αν μεθαύριο παίξω με κόσμο, νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα ο Άρης. Αν δεν παίξω με κόσμο, μπορεί να το πάει εγωιστικά και να μην το δέχεται με κανέναν. Δεν θα παίξει με κόσμο. Ντροπή. Δεν είναι σκάνδαλο αυτό. Να έχει παίξει με κόσμο το ΑΕΚ Άρης και να παίζω χωρίς κόσμο εγώ. Δεν είναι σκανδαλάρα ολικής. Ποια ισονομία. Εδώ δεν στη λες εσύ. Εσύ ρωτάς αν ο Άρης θα συνενέσει να παίξει με κόσμο, ενώ στον πρώτο γύρο παίξαμε χωρίς κόσμο. Ναι. Και τώρα, ενώ παίξανε με κόσμο στον πρώτο παιχνίδι του κυπέλου, και είναι του κυπέλου, λένε να παίξουμε χωρίς κόσμο. Ναι. Πάντο μια εβδομάδα μετά, αφού δεν προλαβαίνετε εκεί στην ΕΠΟ να δείτε υγειονομικά πρωτόκολλα, πάντο μια εβδομάδα μετά να παίξουμε κόσμο. Μιλάμε για σκάνδαλο ολικής, αλλά τέλος πάντων. Είναι άλλη κουβέντα. Μανώλη, σε ευχαριστούμε. Φιλιά, Μανώλη. Να είστε καλά, παιδιά. Θα τα πούμε ξανά. Στην Κρήτη, τώρα το καλοκαίρι να έρθει το. Έτσι πρέπει. Πρέπει να έρθουμε μια βόλτα. Ναι. Να ανοίξουν οι πτήσεις λίγο καλύτερα, γιατί άμα είναι να δώσουμε Μανώλη το νεφρό μας για να βρούμε ένα αεροπορικό εισιτήριο. Με πλοίο θα έρθω. Καλό μεσημέρι. Να σε καλά. Να λέμε το τραγούδι, κουρεβαζιέρα θα σε πάω. Έτσι. Να σε καλά, Μανώλη. Για χαρά.
Λοιπόν, έγινε, να είσαι καλά, γεια σας. Αυτά από τον Μανώλη Σάρη. Θα πάμε στο διάλειμμα. Υπενθυμίζω ότι έχετε ακόμα 20 λεπτάκια για να διεκδικήσετε μια συλλεκτική μπάλα με όλες τις υπογραφές των παιχτών του Άρη FM, και ενώ το μήνυμά σας στο 54-222 γίνεται ένας χαμός. Κανόνες χρήσατε να βρεις και άλλες μπάλες. Θα βρω. Μόνο αυτό σου λέω. Έχω και μπάλες και μπλουζάκια και αναπτήρες και πολλά δώρα από την μπουτίκ του Άρη. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο προπόνηση του ΠΑΟΚ. Καμιά διαφοροποίηση σε σχέση με χθες. Λίγο πιο αυξημένη ένταση για Βιερίνια και Πέλκα. Τα σπουδαία αύριο. Μάλιστα. Νομίζω ότι θα ταξιδέψουν τουλάχιστον Βιερίνια σίγουρα στην Αθήνα. Και για ψυχολογικούς λόγους τώρα η ουσία είναι να μπορούν να αγωνιστούν και οι δύο. Πολύτιμος και ο Βιερίνια, πολύτιμος και ο Πέλκας. Κάτι άλλο, Χρήσανθε, από επικαιρότητα δεν έχουμε ξεχάσει. Είπαμε για τους διαιτητές, είπαμε και για τα γύρω-γύρω. Περισσότερο Άρη 5 με 6,5. Περισσότερο ΠΑΟΚ 7,5 με 9. Σωστά. Περισσότερη ανάλυση. Λοιπόν, θα πάμε ξανά ακόμα καλεσμένο. Τον περιμέναμε να τελειώσει την προπόνηση. Να καλησπερίσουμε, Χρήσανθε, ναι, τον πρωταθλητή Σλοβακίας Γιώργο Τσοβάρα με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Αυτά είναι. Τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά, πολύ καλά. Εσείς? Και εμείς μια χαρά. Νομίζω ότι το να παίρνεις το πρωτάθλημα στην πρώτη σου χρονιά στη Σλοβακία, εντάξει, κάτι καλύτερο. Α, να πάρετε και, ναι, και το κύπελο ενδεχομένως, γιατί είστε στον ημιτελικό και φυσικά έχετε περάσει. Το, τελικό. Το καλύτερο ξεκίνημα, πιστεύω, για μένα ήταν. Τώρα ξεκίνησα στην καριέρα μου στο εξωτερικό και το να ξεκινάς με πρωτάθλημα και ενδεχομένως, αν πάνε όλα καλά, το κύπελο να παίρνεις double είναι πάρα πολύ καλό για ένα νέο ξεκίνημα και νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος αυτής της ομάδας. Γιώργο, βρήκες παραπάνω ανταγωνισμό από ό,τι περίμενες όταν άκουσες ότι θα πάω στη Σλόβαν, θα πάω στην Σλοβακία, στην Μπρατισλάβα? Πώς ήταν τα πράγματα από τις χρονιές? Ναι, η αλήθεια είναι ότι η ομάδα έχει πάρα πολύ καλούς και με υψηλή ποιότητα παίχτες. Εξάλλου το έχουμε δει και στην Ευρώπη που παίξαμε φέτος. Το είδαμε, ναι. Βρήκαμε πάρα πολύ δυνατές ομάδες. Το είδαμε και στην Ευρώπη. Χρήσανε. Σωστό. Το είδαμε. Αλλά και γενικά όχι μόνο με τον ΠΑΟΚ και στο group stage που παίξαμε με ομάδες όπως ήταν οι Wolves και τα λοιπά, τους κοιτάξαμε στα μάτια και αυτό δείχνει ότι όχι μόνο στο εγχώρια κύπελα και πρωταθλήματα εδώ πέρα είμαστε η καλύτερη ομάδα και στην Ευρώπη όντως είμαστε καλοί και όντως το roster αποτελείται από παίκτες οι οποίοι είναι και εμπειροί με πολλές παραστάσεις ευρωπαϊκές και τα λοιπά. Και γι' αυτό εγώ δεν βρήκα τόσο πολύ χρόνο συμμετοχής όσο θα περίμενα ενδεχομένως. Αλλά και πάλι τώρα ευελπιστώ στα τελευταία μάτς να πάρω κάποια λεπτά συμμετοχής και σίγουρα θα είναι κέρδος για μένα. Πόσα μάτς, Γιώργο, απομένουν για το πρωτάθλημα? Έχει ακόμα συνολικά και πρωτάθλημα κύπελο 4-5 μάτς. Νομίζω ότι πρέπει να σου δώσει χρόνο, ειδικά στο πρωτάθλημα. Γιατί όχι στο κύπελο, άλλωστε... Να τον ξεφωνήσουμε, ναι, που δεν σου δίνει χρόνο. Όχι, όχι, όχι. Το καταλαβαίνω τον προπονητή, όλους όλα αυτά, εννοείται εγώ πάντα κοιτάω να δίνω το 100%, περιμένοντας την ευκαιρία μου, είμαι επαγγελματίας και ξέρω ότι πρέπει να είμαι ανέκαθεν έτοιμος, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σου έρθει η ευκαιρία και είμαι συνειδητοποιημένο άτομο και μπορώ να καταλάβω πολλά πράγματα και για ποιο λόγο δεν μπορεί να μην αγωνίζουμε. Αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, έχει πάρα πολύ υψηλή ποιότητα το ρόστερ μας σε σχέση με τις άλλες ομάδες εδώ πέρα και καταλαβαίνω ότι πρέπει να κάνω υπομονή σαν νέος που είμαι. Γιώργο, πώς ήταν τα πράγματα στην Πρατισλάβα εν μέσω κορονοϊού? Η Σλοβακία ήταν από τις χώρες που είχε μαζί με την Ελλάδα το μικρότερο ποσοστό σε σχέση με άλλες χώρες, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, Αγγλία κτλ. Πώς ήταν? Εγώ κατάλαβα ότι εδώ πέρα ήταν πολύ ήρεμα τα πράγματα σε σχέση με τις άλλες χώρες. Εξάλλου εδώ πέρα ήταν από τις πρώτες φορές που κλείσανε και τα σύνορα και δεν περνούσε κόσμος μέσα, ούτε έβγαινε και αυτό ήταν πάρα πολύ καλό στην πρόληψη κατά του ιού και γενικά σε γενικές γραμμές τον περάσαμε εδώ στη Σλοβακία ήπια σε σχέση με τις άλλες χώρες, οπότε δεν είχε τόσο μεγάλο θέμα. Είμαστε μια χαρά εγγύς. Ούτε πολλά κρούσματα, ούτε θανάτους, οπότε ήμασταν μια χαρά. Από πότε έχεις να έρθει στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, στο Βόλο?
7 μήνες και από τα Χριστούγεννα. 7 μήνες, άντε λίγο ακόμα έμεινε. Είναι αρκετά, είναι αρκετά. μου έχει λείψει λίγο η πατρίδα, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Μιλούσαμε... Διαλέξαμε έναν δρόμο του εξωτερικού, πρέπει να τον ακολουθήσουμε. Μιλούσαμε νωρίτερα με τον προπονητή που κατέκτησε στο πρωτάθλημα Αθηνικά Παθηκαυτά με τον ΠΑΟΚ, τον Άγγελο Ζαζόπουλο. Και χάρηκε για την επιτυχία σου. Με αφορμή ένα παιδί που σίγουρα θα έχεις. Δεν έχει αγωνιστεί μαζί, είσαι μεγαλύτερος δύο χρόνια, τον Χρήστο Τζόλι. Γενικότερα, Γιώργο, φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ κάνει μια στροφή στα δικά του παιδιά. Και λόγω της κατάστασης και τα οικονομικά, όχι του ΠΑΟΚ, αλλά σε σχέση με το Financial Fair Play, φαίνεται ότι υπάρχει μια αλλαγή λίγο στη φιλοσοφία. Πώς είδες έτσι το γκολ του Χρήστου και γενικότερα πώς αντιλαμβάνεσαι τον ΠΑΟΚ από μακριά? Εγώ παρακολουθώ πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ. Εξάλλου είναι η ομάδα η οποία με ανέδειξε και δεν σταματάω να τον βλέπω. Και βλέπω ότι έχει αρχίσει το τελευταίο καιρό και δίνει συμμετοχή και δίνει κάποιες ευκαιρίες σε νεότερους παίκτες. Όπως είχα πει και σε προηγούμενες μου δηλώσεις, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνει ο ΠΑΟΚ για μένα. Πρέπει να σταραφεί στις ακαδημίες του, γιατί έχει πάρα πολύ ελπίδα φόρους ποδοσφαιριστές και στις K20, K19, αλλά και, και δανεικούς παίχτες, όπως ήταν οι συμπαίκτες μου που έπαιζα μέχρι τα τελευταία χρόνια. Και είμαι πολύ χαρούμενος που αρχίζουν κάποια παιδιά και παίρνουν συμμετοχή και ανεδεικνύονται. Είμαι χαρούμενος ακόμα και για τον Χρήστο, ο οποίος έβαλε και το γκολ με τον Όφη. Και δύσκολο γκολ, εσύ σαν επιθετικός, νομίζω συμφωνείς ότι είναι δύσκολο γκολ και δεν είναι εύκολο. Ήταν πάρα πολύ καλό τελείωμα, ήταν στην κατάλληλη στιγμή στο μέρος που έπρεπε και με πολύ αυτοπεποίθηση και ηρεμία έκανε αυτό που έπρεπε και τελείωσε πολύ ιδανικά τη φάση. Αυτό μας δείχνει ότι γίνονται πολύ καλή δουλειά και στις ακαδημίες και είναι ένα μήνυμα προς όλους αυτό το γκολ που έβαλε, ότι πρέπει σιγά σιγά, όπως είχα πρέπει να φερθεί, να δώσουν στον ΠΑΟΚ περισσότερες ευκαιρίες σε νέους ελπιδοφόρους ποδοσφαιριστές. Μόνο κέρδος έχει να βγάλει στο μέλλον από αυτό. Θα το δεις το μάτς της Τετάρτης με τον Ολυμπιακό ή έχεις κάποιον αγώνα, κάποια υποχρέωση? Νομίζω θα το δω. Δεν έχω χάσει κάποιο μάτς τώρα τον τελευταίο καιρό, γιατί δεν συμπίπτουνε με τα κάποια δικά μας. Τα έχω παρακολουθήσει και γενικά παρακολουθώ και λίγο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά θα το δω αυτό το μάτς. Θεωρείς ότι ο Ολυμπιακός είναι σε καλύτερο momentum το τελευταίο διάστημα από τον ΠΑΟΚ? Είδα και χθες τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και κατάλαβα ότι ο Ολυμπιακός έχει φτιάξει μια δυνατή ομάδα κατά τα ψέματα και είναι σε καλή φάση αυτή την περίοδο, είναι μια δουλεμένη ομάδα. Αλλά πιστεύω ο ΠΑΟΚ, όπως είχα προαναφερθεί, πρέπει να το δώσει όλα για όλα, γιατί τώρα το κύπελο που απομένει πρέπει να για λόγο γοήτρο και για πολλούς άλλους λόγους να δείξει τον πραγματικό του εαυτό. Γιώργο, έχεις μετανιώσει για την απόφαση να φύγεις από την Ελλάδα ένα χρόνο μετά την αποχώρησή σου και την μεταγραφή σου στη Σλόβαν? Να είμαι ειλικρινής, 100% δεν έχω μετανιώσει καθόλου, γιατί ήταν κάτι το οποίο ήθελα από μικρός να παίξω κάποτε στο εξωτερικό. Ήταν το όνειρό μου και πιστεύω ότι μετά από την κατάκτηση και του πρωταθλήματος και με την πορεία που έχουμε κάνει, αυτό μου δίνει περισσότερη αυτοπεποίθηση και ώστε στη συνέχεια να συνεχίσω εδώ πέρα ή όπου μπορέσω και στο εξωτερικό να κάνω μια καριέρα όπως την έχω ονειρευτεί. Οπότε δεν θα έλεγα ότι έχω μετανιώσει. Πάντως νομίζω ο καθένας τραβάει τον δρόμο του και πιστεύω με τις επιλογές μου θα δικαιωθώ με πολύ σκληρή δουλειά και ταπεινότητα όπως κάνω καθημερινά εδώ πέρα. Είσαι πάντως σε μια πανέμορφη πόλη που ήρθαμε, την είδαμε πέρυσι στην Μπραντισλάβα, σε μια ομάδα που είναι η καλύτερη Σλοβακία. Νομίζω τώρα έχετε 15 βαθμούς από την Ζήλινα, αν δεν κάνω λάθος, 13 για να είμαι ακριβής. Στο κύπελο έχετε κερδίσει 4-1. Ναι, 4-1. Το πρώτο μας, τη Μιχαλόφτσε. Οπότε πάτε για μια πρόκριση, φαντάζομαι. Τη Μωράφτσε, ναι. Δεν νομίζω να χάσετε την πρόκριση. Θα είναι απίθανο. Αλλά πρέπει όλα τα μάτς, πρέπει, ξέρετε. Βέβαια. Όπως είναι όλα τα μάτς, πρέπει να παίζουμε 100%. Έτσι είναι και η νοοτροπία μας. Να δείχνουμε πάντα τον καλύτερό μας εαυτό και να προετοιμαζόμαστε για τα επόμενα παιχνίδια. Οπότε αύριο πάμε δυνατά για την πρόκρισή μας, έτσι ώστε να τελειώσουμε τη σεζόν με το απόλυτο και το W.
Εμείς θα σου ευχηθούμε να είσαι καιρός. Συγχαρητήρια και πάλι. Λίγο κουράγιο για να επιστρέψεις, γιατί φαντάζομαι η οικογένειά σου, οι φίλοι σου, εντάξει, έχουν ναι. 7 μήνες είναι πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Και γιατί όχι να μην βρεθείτε και στο Champions League την επόμενη χρονιά, Γιώργο. Εντάξει. Στον δρόμο του ΠΑΟΚ να μην βρεθείτε. Δεν χρειάζεται πάλι να έχουμε τα ίδια. Ας, από μακριά και αγαπημένοι, εντάξει. Να μην χρειαστεί πάλι να μιλήσουμε μαζί σου. Επειδή ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τη Σλόβαν, θα μιλήσουμε για άλλους λόγους. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Μην ανησυχείς, φίλε, δεν θα παίξετε Champions League ποτέ. Γιώργο Τζοβάρας, αρχηγός επί σειρά ετών και στην ΚΑΠΑ 17, πρωταθλητής και στην ΚΑΠΑ 19. Με τον Τζοβάρας έχω ένα θέμα, να ξέρεις. Εγώ με το συγκεκριμένο δεν έχω κανένα θέμα, είναι από τα παιδιά του ΠΑΟΚ, εντάξει. Όχι με το παιδί, με τον άλλον. Με τον άλλον, τι να κάνουμε. Λοιπόν. Ωραία πάντως είναι στην Πρατισλάβα, Χρήσανθε. Ναι. Και αυτοί σαν και εμάς πήραν αποφάσεις γρήγορα και είχαν πολύ μικρό. Κοίταξε, πόσο χρόνο είναι το παλικάρι? 20. Για 20χρονο ποδοσφαιριστή, στέλεχος της πρωταθλήτριας ομάδας, νομίζω ότι στην Πρατισλάβα είναι πάρα πολύ ωραία. Τα λέμε πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Γενικά μιλάς, ειδικά δεν ξέρουμε. Γενικά μιλάω, ναι. Νομίζω εντάξει, λίγο τσακαλάκος να είναι, θα γίνεται χαμός. Και μπράβο του. Λοιπόν, πάμε προς το τέλος. Έχουμε 2 λεπτάκια, οπότε μέχρι να οργανώσεις λίγο να μου πεις πόσα. Λοιπόν, μέχρι ποιο νούμερο να σου πω. Εγώ να πω ότι μαζί μας ήταν τα 4 All Stores, τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μην στέλνετε τα μηνύματα. Ναι. Θα κάνουμε την κλήρωση τώρα. 4 All Stores με 50 μεγάλους τυχερούς να κερδίζουν 50 μεγάλα δώρα. Peugeot 208, σκούτερ βλέπω, ποδήλατα Peugeot βλέπω, κινητά iPhone βλέπω, PlayStation βλέπω, φωτογραφικές μηχανές, GoPro Hero 7 βλέπω, τριήμερα στο πήλιο, χαμός γίνεται. 4allstores.gr. Και αν γουστάρετε ουζάκι, αν γουστάρετε τσιπουράκι, που νομίζω ότι η εποχή το σηκώνει, τότε έχουμε να σας προτείνουμε να δοκιμάσετε το θρακιώτικο ούζο 7 και το θρακιώτικο τσίπουρο εωθινών. Αν σας αρέσει το ούζο μαλακό, γλυκόπιο, το ούζο 7, θρακιώτικο ούζο 7 με απαλό άρωμα, παράγεται με την παραδοσιακή θρακιώτικη συνταγή και κερδίζει εύκολα φίλους με την ήπια και γλυκιά γεύση του. Αν σας αρέσει το τσιπουράκι, τότε διπλή απόσταξη, κρυστάλλινο καθαρό προϊόν με ή χωρίς γλυκάνισο από 3 ποικιλίες σταφυλιών, προσεκτικά επιλεγμένα από αμπελόνες του Παγκαίου και της Μαρόνιας. Μαζί μας όπως κάθε μέρα και η πίτσα Mr. Gold, 2, 3, 10, 62, 85, 86 και η κορυφαία πίτσα, το επιβιώνει και ο Χρήσαντος που με το φαγητό έχει μια καλή σχέση. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Έχετε στην πόρτα σας, είτε μένετε στο κέντρο είτε μένετε δυτικά, μεσολογείο 2 συσικές είναι η πίτσα Mr. Gold, αν θέλετε να πάρετε take away, περνάς από εκεί, παίρνεις, σταματάς, φεύγεις, πας σπίτι σου και πίτσες και μακαρονάδες και πενιριλί και όλες και πολύ μεγάλες προσφορές και μεγάλες προσφορές και μαγειρευτά πιάτα ημέρας. Ρωτήστε τα παιδιά της πίτσας Mr. Gold για το καθημερινό μενού από 2.80 ημερίδα, 2-3-10-62-85-86. Λοιπόν, είπα να μην στέλνετε άλλα μηνύματα, να κάνουμε τελευταία ανανέωση, να είμαστε εντάξει. Θέλω, Χρήστε, ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 22. Το 7. Λοιπόν, Κωνσταντινίδης Ιωάννης. Ιωάννης. Έστειλε το μήνυμα 13-09-51. Ξεκινάει το κινητό του 6-9-72. Ωραία. Συγχαρητήρια στο Γιάννη, κερδίζει μια μπάλα με τις υπογραφές όλων των παιχτών του Άρη. Θα ενημερωθείς από τη Μαριλής. Είναι και το Σούγκρεν πάνω. Όλων, όλων. Α, είναι και το Σούγκρεν. Και Σούγκρεν, συλλεκτική. Σούγκρεν. Λοιπόν. Να φροντίσει ο Χρήστατος να έχει και άλλα δώρα τις επόμενες μέρες. Θα έχουμε, θα έχουμε κάθε μεγάλη μέρα. Συμμετοχή. Κάθε μέρα θα έχουμε. Να έχουμε. Και εδώ και το απόγευμα θα έχουμε. Το απόγευμα νομίζω έχουμε δωρεπιταγή από την μπουτίκ της Παϊάρης. Για να πάρει ό,τι θέλει ο καθένας. Με ένα ποσό. Θα τα πούμε όμως το απόγευμα αυτά. Λοιπόν, άρα ο φίλος μας ο Γιάννης. Πολύ από την μπουτίκ. Βέβαια, πωλείται φυσικά. Και, α, με, και με και χωρίς υπογραφές και έχει διάφορα μεγέθη. Στην ίδια τιμή ή όχι, με υπογραφές είναι παραπάνω. Με υπογραφές είναι παραπάνω. Δεν τρέπεστε λίγο. Γιατί ρε φίλε, είναι διαφορετικό προϊόν. Καταρχήν υπάρχει μεγάλη, η μεγάλη μπάλα, η πιο μικρή μεγάλη, και η πιο μικρή. Μεγάλη μπάλα, τι νοείς μεγάλη μπάλα. Μεγάλη, κανονική μπάλα που παίζεις και ποδόσφαιρο. Υπάρχουν και οι μικρές. Οι... Ναι. Κατάλαβες, εγώ από αυτές, ξέρεις, έχω τρέλα όπου πάω στο εξωτερικό, είτε πάω με τη γυναίκα μου βόλτα, είτε πάω με τον Άρη, ή για επαγγελματικούς λόγους, για οποιοδήποτε λόγο.
ψάχνω πάντα και βρίσκω μπαλίτσες. Δηλαδή τώρα το καλοκαίρι βρήκα μπάλα, πήρα Eindhoven. Όταν παίξαμε με την Eindhoven. Είχε υπαίθρια μπουτίκ εκεί πέρα και πήρα. Ναι, ναι, ναι. Παντού όπου πηγαίνω. Έχω καμιά πενταριά. Έχω μια τρέλα τέτοια. Άλλοι μαζεύουν φανέλες παράδειγμα από το εξωτερικό. Λοιπόν, αυτά. Έχει θέμα στο ΠΑΟΚ 24 ναι. Το παρελθόν του ΠΑΟΚ με τον Κάιπερς. Τι είχε συμβεί όταν συνάντησε. Εντάξει, φίλε. ΠΑΟΚ, ΣΑΛΚΕ 2-3. Με στόχ. Σημαδιακό. Έχει όμως και. Ο στόχ δεν έπαιζε εκείνο το μάτς. Είχε βάλει τον γκολ και τέτοια. Έχει και την ατάκα του, ναι. του Στέφενς γενικότερα, εντάξει. Τον είχε ξεφωνήσει. Ας μπουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ 24. Δεν προλαβαίνω να αναπτύξω το θέμα. Η ΚΕΔ της UEFA όταν ήταν ο Στέφενς στον ΠΑΟΚ μπορεί να ήταν ό,τι να είναι. Δεν ξέρω, έχουν αλλάξει τα χρόνια. Πολλά χρόνια πίσω ήταν αυτό. Περισσότερο ναι. Άρη είπαμε 5 με 6,5. Περισσότερο ΠΑΟΚ 7,5 με 9. Περιμένα τον κύριο Τσάρο. Επιλέξαμε σήμερα να αφήσουμε άλλους ανθρώπους να μιλήσουν. Έτσι. Να μην το πάρουμε πάνω μας. Είδες τι ωραία χρήσανθε, ούτε μπινελίκια, ούτε αυτά, ούτε να μην πείσει μας. Και τα μπινελίκια ωραία. Όχι, χρήσανθε. Ωραία είναι για αυτά. Μπήκα και εγώ στα 40, γιατί τώρα επικίνδυνη ηλικία λένε. Γιατί. Σωστό. Περιμένω από την επόμενη εκπομπή να ξεκινήσει με ύμνο του Άρη. Ο κύριος Τσατσαρός είπε ότι όταν ο Άρης πάρει αποτέλεσμα από ομάδα που έχει τον ίδιο στόχο με τον ΠΑΟΚ, θα ξεκινήσει με τον ύμνο του Άρη. Είχε πλακωθεί στα ούζα από την. Να πάρει. Στα αρένα αράπη θα πλακωθεί σε λίγο. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Αύριο πάλι.